Εσουρούφιλε, μας φάγανε. Λάχανο. Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε αλλιώς, νομίζω, τη σημερινή μέρα. Και θα βάλουμε κι άλλα στη συνέχεια, να ξέρετε. Ο Θανάσης, επειδή είναι και λίγο μεγαλύτερο ηλικιακά και με ευκαιρία σήμερα έχει και γενέθλια. Να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Εγώ απαράδεκτος τον ξέχασα, είναι η αλήθεια. Κοίταξε, πρώτα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν την ονομασία. Πρώτα σε σένα, ναι, που έχεις γενέθλια. Ναι, τις γενεθλιούσες. Και μετά οι άλλοι πάνε και έρχονται. Λοιπόν, τις γενεθλιούσες, σε ποια ελληνική ταινία, κουιζάκι με το καλημέρα, με το καλησπέρα, γιατί είναι βραδινή εκπομπή. Ναι. Σε ποια ελληνική ταινία, μεγάλη επιτυχία, λατρεμένη και χιλιοπαιγμένη, ακούγεται αυτό τις γενεθλιούσες. FM και ενώ το μήνυμα, αποστολή στο 54526, δεχόμαστε και ρευστό. Ο απαράδεκτος ο Νίκος Παπαδόπουλος ξέχασε τα γενέθλια. Και στο Facebook. Ξέχασε τα γενέθλια του συμπαρουσιαστή του και μπαίνει ο Θανάσης μέσα στο ραδιομέγαρο και το βλέπουμε με ένα κουτί γλυκά, με μια έκπληξη. Λέω, τι έγινε τώρα αυτός. Έχει κανένα δεύτερο όνομα, λέει ο Κώστας. Μου λέει, γενέθλια, ρε φίλε. Θανάσης Κώστας, Χουάν Αντώνιο, σαν επιφάνιο. Ο Θανάσης Χιλιώνης, λοιπόν, γίνεται 43 χρονών, γιορτάζει η εκπομπή απόψε. Και για τον Θανάση και για εσάς φυσικά τους φίλους και τις φίλες από το ακροατήριό μας. Έτσι σας λένε Κώστα, είτε Κωνσταντίνα. Ελενίτσες. Ελενίτσα. Ναι, ναι. Ηλένα. Ναι. Ηλένα. Εδώ έχουμε και Έλενα εδώ στο Λίμπερο. Ποιο είναι το τραγούδι, εγώ είμαι η Ηλένα. Αχ, ρε. Αχ, εγώ είμαι η Ηλένα που κολλήσετε και όλο το κάτω μυαλό μου. Ποια Ηλένα, ρε. Είναι ένα τραγούδι, ρε. Ηλένα, εγώ ξέρω μόνο το Κατερίνα. Εγώ είμαι η Ηλένα. Κατερίνα. 4-14. Τι, κατούριμα. Τον Παπαδόπουλο, ρε παιδιά. Δηλαδή, με αυτό το άτομο δεν μπορεί να κάνει σοβαρή εκπομπή, ρε φίλε. Δεν είναι. Λοιπόν, Δευτέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς. Το σωστό είναι καταρχάς ή καταρχήν. Κάποιος φιλόλογος που μας ακούει και γνωρίζει, αλλά έτσι τεκμηριωμένη άποψη, να μας στείλει μια διευκρίνηση για να το τελειώνουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο διχάζει γενναίες ολόκληρες, λοιπόν, Ελλήνων. Αν είναι καταρχάς ή καταρχήν, λοιπόν, καταρχήν ή καταρχάς, καλή εβδομάδα, Δευτέρα βραδάκι στα 15 λεπτά μετά τις 10, 21η του Μάη, η μισή Ελλάδα, είναι κομματάκι υπερβολή, γιατί το λέμε σε αρκετές γιορτές, κάτι Αγίου Δημήτριου, κάτι Αγίου Γεώργιου, κάτι Αγιάννη κτλ. Αλλά όντως, επειδή σήμερα είναι διπλή γιορτή και θηλυκού και αρσενικού γένους, και μάλιστα διπλού θηλυκού γένους, έχουμε και Κωνσταντίνες και Ελενίτσες, και Κώστιδες, λοιπόν, γιορτάζει όντως πολύ ελληνικός λαός. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Το Παπαδόπουλο, είσαι αλήθεια μεγάλο. Είσαι αλήθεια μεγάλο, ρε φίλε. Και λέω εγώ δεν το ξέχασα, λέω τον μπαγάσα. Εντάξει, με αυτά δεν στραβούν. Λοιπόν, έχει κάσει τώρα μύτη Παπαδόπουλο, έχει φύγει τρέχοντα από το στούντιο. Νομίζω ότι έχει φύγει για κατούριμα ή για κόψιμο. Και έχει πάει στην κουζίνα να φέρει. Τι, προφιτερόλ, ναι. Ό,τι και να είναι, φίλε, η κίνηση μετράει. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, φυσάω. Πέτρος Φυσούν. Πέτρος Φυσούν. Να κάνω μια ευχή, Να κάνω μια ευχή. Τη λέμε, δεν τη λέμε την ευχή. Τη λέμε την ευχή, δεν τη λέμε. Δεν τη λες την ευχή. Για να βγει. Θες να τραβήξεις και το σκηνικό να το κάνεις να γίνει viral. Είναι κάτι προσωπικό μας. Είναι κάτι προσωπικό μας. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Άντε μόλι τρέλα. Άντε να είμαστε καλά. Άντε για άλλα 43 χρόνια τουλάχιστον. Άλλα 43 πόσο πάμε, δηλαδή 86. Καλά είναι να τα αφήσω. Το φάγε, το φάγε σας. Το φάγε σας και μάλλον. Αδελφέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κουταλάκια για να το φάμε. Με τα δάχτυλα, ρε φίλε, έτσι. Ποια δάχτυλα. Σαν τους γη. Λέει αυτό. Ποιο. Δύο δάχτυλα. Λέει όχι ακόμα. Όχι ακόμα αυτό. Κάτσε πάνω το βάλω στο ψυγείο, κρίμα. Βάλω το έμπι λιώσει. Γιατί ως γνωστό το χιόνι λιώνει. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα, ναι, για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος, εντάξει, ναι, με ξεπρόστιασε. Εγώ νόμιζα ότι έφυγε για κατούριμα, για κόψιμο. Αλλά πήγαινα, όχι, με εξέπληξε. Ευχάριστα, φυσικά. Πάντα με εκπλήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Από την πρώτη μέρα από την οποία έτσι ξεκινήσαμε εδώ μαζί εκπομπές, αυτός ως κεντρικός παρουσιαστής, εγώ σαν προσκεκλημένος. Λοιπόν, της εκπομπής του Νίκου Παπαδόπουλου, λέω ότι με εκπλήσεις κάθε βράδυ. Το έφαγες άσχημα, Το έφαγα, φίλε, το έφαγα. Εντάξει. Μπορούσα να γίνω ηθοποιός, νομίζω. Χαλαρά, φίλε. Οι υποκριτικές μου ικανότητες ήταν. Μπράβο, Άγγελος μου λέει: εγώ είμαι η Ελένα που καίγομαι για σένα. Σωστά, ρε φίλε. Θα ακούσουμε και αυτό. Εγώ είμαι η Ελένα που καίγομαι για σένα. 200 τραγούδια νομίζω δεν υπάρχει, Υπάρχει. Όχι. Για Ελένη υπάρχει από την Άννα Βύση. Ελένη, όπου κι αν πας, ήταν. Α, ναι, σωστά, αυτό υπάρχει. Ναι, δεχόμαστε και παραγγελίες σήμερα.
Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε. Χάρη. Για τα... Και γενικά να σε ευχαριστήσω και όλους εσάς που σήμερα στείλατε πολύ μήνυμα, ευχετήρια κτλ. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Και όσοι γιορτάζετε, Ελενίτσες, Κωνσταντίνες και Κώστες. Α, και το Νίτσε, Ελενίτσε, Ελενάκι μου, ρε. Και αυτό. Λενιό. Ελενίτσα. Ο Αντώνης λέει: JR λέει καλύτερη στιγμή ever του Χάρη. Περιγράφει, λέει, σε 1,47 όλο τον νεοπλουτισμό του Νεοέλληνα. Πολλά χρόνια λέει, πριν το κάνουν άλλοι, λέει. Και παύλα όλοι. Καλό παράδεισο να έχει. Καλή που πήγε πάλι χρόνια πολλά. Θανάση, να σε καλά, Αντώνη. Σήμερα είναι. Κοίταξε, ο Χάρη Κλίνκ πάντα πρωτοτυπούσε και διάλεξε, εντός αγωγικών το διάλεξε, να φύγει σε μια μέρα που γιορτάζει πολλοί κόσμο. Εντάξει, αστειευόμενος το λέω έτσι, γι' αυτό και λέω το διάλεξε εντός εισαγωγικών. Τεράστια προσωπικότητα. Πολύ μεγάλος κωμικός, πρωτοπόρος. Και αυτός. Εχμηρός όταν χρειαζόταν, ναι, και όσο έπαιρνε. Εντάξει. Γίνεται όσο πάει η φάση, γίνεται και φτωχότερη. Πάντως και αυτός χαρακτηρίστηκε και χαρακτηριστεί και το διαπιστώνεις και όταν βλέπεις τα βίντεο του. Εγώ δηλαδή πάλι που σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η είδηση και μπήκα λίγο, ναι, χάζεψα πάλι. Σαν τον Πανούση και αυτός ήταν πολύ προφητικός με αυτά τα οποία, ναι, έλεγε και παρουσίαζε και τα λοιπά. Και έχει ένα τραγούδι εκείνο που λέει το «Μαλακά πιο μαλακά». Ναι, βέβαια. Εκείνο, βέβαια, είναι, νομίζω, βέβαια, εκείνο αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα και του τότε, ναι, και ακόμα περισσότερο νομίζω του σήμερα. Πολύ μπροστά. Και αυτό που λέει ο φίλος ο Αντώνης, ότι όντως σε 1,47 στο βιντεάκι αυτό στο YouTube που βρείτε, J, άμα γράψετε Harry King JR, λοιπόν, λέει καλώς στο JR που λέει ο παππούς, όντως σε 1,47 περιγράφει τον νεοπλουτισμό, την πορεία νεοπλουτισμού του Έλληνα, που από την κορύφωση, από την απόλυτη βλαχιά εντός αγωγικών, γιατί και εγώ βλάχος είμαι και είμαι περήφανος που είμαι βλάχος, αυτό το βλαχιά με την έννοια του Κωστόπουλου. Ναι, βλαχιά, ναι, 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 ναι. Από την απόλυτη βλαχιά, ο μέσος όταν πήγε στις κάρτες, στη μεγάλη ζωή και αυτό το JR που λέμε Dallas, και τώρα πώς μας έχει πάρει κατηφόρα και κατηφόρα. Δεν ξέρουμε και. Αφού το καλοκαίρι ο άλλος είπε βγαίνουμε από τα μνημόνια. Καλά, εντάξει, ναι, ναι. Κάτσε, Καθανάση. Ποιο, Αλέξη, το παυτό. Ο Αλέξης, εντάξει, ναι, ο Αλέξης πήρε φίλο ότι θα βαράνε οι ζουρνάδες και την ταούλια και θα χορεύουν η Μέρκελ και οι ξένοι και τα λοιπά, ότι εμείς θα τα ασκήσουμε τα μνημόνια. Γιατί ανάπτυξε, ρε Θανάση. Ναι, ναι, ανάπτυξε. Η Άρσεναλ ανακοινώνει τον Έμερι. Έκτακτο. Τον Ουνάι Έμερι. Τον Ουνάι. Μάλιστα. Σε πονάει ο Ουνάι. Εντάξει. Σύμφωνα με δημοσιογράφο, λέει, του BBC, mm-hmm, Μπάμπης Μπατμανίδης Company. Η Arsenal επέλεξε τον Ουνάι Έμερι για να πάρει θέση στο Arsène Wenger. Κόντρα στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, προσθέτω εγώ, που θέλαν τον Αρτέτα να την καθιστά τον Αλσατό. Πιο λογική λύση. Γιατί ο Αρτέτα θα ήταν πολύ μεγάλο στοίχημα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο Ουνάι Έμερι, εντάξει, μπορεί στην Παρή να μην πέτυχε 100%, αλλά και αποτυχημένο δεν τον λες, έτσι. Όχι, εντάξει. Και γενικά ένας προπονητής ο οποίος όπου έχει πάει, και με τη Σεβίλ και με την Πάρη έχει πάρει τίτλους. Ειδικά πέρυσι, όσον αφορά το Champions League, γιατί το κόμμα τη Πάρη του Champions League, αυτό ήθελα, ναι, να πω. Ότι με την Μπαρσελόνα έφαγε χοντρές φαγές. Που θα μπορούσε να περάσει να έφτανε μέχρι και την κατάκτηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παράδειγμα μέχρι τις 12 στο εορταστικό Μπαλαντέρ, αφού έχει γενέθλια ο Θανάσης Κυλώνης, κυρίες και κύριοι, γίνεται 30 χρονών. 43, πότε θα έρθει να φύγει 43. 43. Όταν το λέω σαν νούμερο, μου ακούγεται μεγάλο, μου ακούγεται πολύ. Αλλά δεν το νιώθω βασικά. Εμείς πλησιάζουμε το 30 και αγωνόμαστε. Ναι, όχι, ρε φίλε, εντάξει. Άχι, αλλά 43, ήδη ξέρεις τι, συνειδητοποιείς ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έχεις διανύσει. Έχεις διανύσει. Εντάξει, παιδί μου, ναι, θυμοτυπικά. Έχεις διανύσει τη μισή διαδρομή της ζωής σου. Δηλαδή, λες, ό,τι έζησα, άλλο τόσο έμεινε. Εκτός να το πας μετά πάνω από τα 100, εσύ, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν πήγες, αν και ως γριά, έχω προοπτικές για να ζήσω, ναι, πολλά χρόνια. Είσαι γριά, ναι, καλή γριά όμως. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κακές γριές. Καλά, καλή και κακή πάρουν παντού. Δεν πίνεις, δεν καπνίζεις. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Πίνω και καπνίζω, αλλά με μέτρο. Δεν πίνεις τώρα, ναι, σε όχι, δεν πεκουλιάζω. Όχι, δεν πεκουλιάζω. Οι άλλοι ξυπνάνε το πρωί και πίνουν, να πούμε, τέτοιο. Και βάζουν Ballantines. Όχι. Κατάλαβε, βάλει ένα Ballantines με δύο παλιά. Ballantines, φίλε. Αλητεία μεγάλη. Ναι. Ballantines είναι αλητεία. Γιατί? Είναι, ρε φίλε, είναι whisky αλήτικο. Είναι whisky JR. Το Ballantines. Είναι JR φάση. Ballantines. Ballantines είναι και το μπουκάλι έτσι στιβαρό μπουκάλι τετραγωνισμένο. Είναι, λέει, και για τσαμπουκάι. Πρώτη φορά το ήπια όταν ήμασταν, θυμάμαι, το 2014 στη Βουλγαρία για προετοιμασία με τον Άρη πάνω στο Πράβετς. Έχει ένα ωραίο ξενοδοχείο, ρε παιδί μου. Το Πράβετς είναι μια φτωχή περιοχή εκεί πέρα πάνω, αλλά έχει το ξενοδοχείο εκεί πέρα, το οποίο ήταν πεντάστερο, ωραίο, μια χαρά κτλ. Και κατεβαίναμε το βράδυ και πήραμε κάθε βράδυ μπύρες. Ο ένας που ήμασταν κιόλας μπορεί να ακούει, ρε παιδί μου. Και μου είχε τη μέρα σε κάποια φάση, βλέπω τον κατάλογο Ballantines.
Δεν είχα πει. Λέω ότι θα πιω και το φέρνω αυτό που μου το μπουκάλι που μου έκανε εντύπωση. Είναι το ωραίο το μπουκάλι. Ναι, ναι, είναι ρε φίλε, είναι μπουκάλι. Μπαλαντάινς. Και γεμίζω στο στόμα. Λες Μπαλαντάινς και γεμίζω στο στόμα σου. Και το έπεινα. Λες και έπεινα κανένα νέκταρ δηλαδή. Τώρα ήμουνα και καθόμουν σε μια πολυθρόνα, θυμάμαι εκεί πέρα κάτω στο λόμπι του ξενοδοχείου. Και ήμουνα έτσι και είχα το ποτήρι εδώ πέρα στο τραπεζάκι. Και ένιωθα λες και ήμουνα κανένα βιομήχανο που είχε πάει. Αυτό δηλαδή. Ο νεοπλουτισμός δηλαδή ότι με το πιο μικρό πράγμα. Μπορείς να νιώσεις μεγάλο, σημαντικός. Για να νιώσεις μεγάλος, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι απίστευτο. Σαν αυτούς που παίρνουν αυτοκίνητα καινούρια, καλά, παλιά τις καλές εποχές, τα καλά τα χρόνια του Πασόκ τα τελευταία, που παίρνανε όλοι και ήταν μόδα στην Ελλάδα σταθερή, τα Καγέν. Και έβλεπες Καγέν από εδώ, Καγέν από εκεί, Καγέν παραδόθε, καταλαβες. Αλλά μετά δεν έκανα να τα συντηρήσουν. Και έχω πάει εγώ αληθινό περιστατικό σε βενζινάδικο. Ήταν μια, δεν θα την πω γκόμενα, θα την πω τύπισσα. Ναι. Λοιπόν, μια ωραία, μια κοπέλα. Μια ωραία νεαρή κοπέλα που φαντάζομαι δεν το αγόρασε αυτή το καγέν. Κάποιος της το πήρε. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μπορείς να πει ο μπαμπάς της. Και αυτή κάτι θα του πήρε. Και αυτή κάτι θα του πήρε. Λοιπόν, και πάει. Εγώ είμαι με το τίμιο το πεζό και έχει τη άλλα από δίπλα. Και λέει το πεζινά, βάλε 6 ευρώ. Και εγώ είχα βάλει, εγώ είχα βάλει 40. Και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Κατάλαβες. Γιατί τα μεταξωτά βρακιά. Φίλες και φίλοι. Θέλουν και επιδέξεις κόλλους, βέβαια. Ακροάτες. Θέλουν και επιδέξεις κόλλους. Δεν το κάνω εγώ το μεταξωτό βρακί. Άμα λοκός είναι πως είναι. Πατρίς λοκό. Εντάξει, ο δικός μας είναι όχι. Λοιπόν. Πάρα θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 12. FM γεννώντα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση έτσι σύντομη του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου που είχαμε, κυρίως με Άρη και Ηράκλη. Στον Ηράκλη έχουμε και περισσότερα κιόλας πράγματα να πούμε, γιατί είχαμε και το παιχνίδι του μπάσκετ που δυστυχώς πάλι έχασε. Ναι. Δεν κατάσταση αυτή. Πήκα εκεί ξανά με ένα Α2. Εντάξει, βαρέθηκε η ψυχή μας. Ναι. Είναι μια απόδειξη, θα τα πούμε και μετά βέβαια, ότι. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα ρίξει πακέτο στον μπασκετικό τμήμα του Ηράκλειου. Δεν είναι μόνο αυτό, όχι. Για τον μπάσκετ διαφωνώ. Γιατί για τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ και της Α2, ο Δρακόπουλος έχει ρίξει πακέτο. Απλά είναι εντελώς λανθασμένες οι επιλογές του. Λέει, έχει ρίξει τζάμπα λεφτά. Δυστυχώς. Έχει καλές προθέσεις, αλλά. Φτάνουν μόνο οι προθέσεις. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Αν και εγώ δεν είμαι ο πιο καθήλυν αρμόδιος, ο καθήλυν αρμόδωρος για να μιλήσω για μπάσκετ, αλλά. Ο Αθηνόδωρος. Και με μπασκετικούς Ηρακλείς που έχω μιλήσει, μου έχουν πει ότι το μεγάλο λάθος του Δρακόπουλου δεν είναι ότι δεν αντέχει οικονομικά, γιατί επαναλαμβάνω για τα δεδομένα της Α2 και γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ πλέον, που είναι πενιχρά τα ποσά, έχει μια καλή έτσι, αλφα οικονομική επιφάνεια. Είναι κυρίως οι λανθασμένες του επιλογές και σε επίπεδο ρόστερ. Και σε επίπεδο προπονητών, μάνατζερ κτλ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για φαγητό φυσικά, γιατί αυτή η εκπομπή πάντα είναι για φαγητό. Αύριο ο Νίκος Παπαδόπουλος θα κάνει γάριδο μακαρονάδα. Έτσι. Καλό, έτσι. Ασπαγγέτι κιόλας. Το σνίτζελ το κάνεις τελικά. Τα έκανα, ναι. Πέτυχε. Φοβερό. Φοβερό, ε. Γενουά το έκανες έτσι αυτό το. Με την... Γενουά, έτσι λέγεται αυτό, ρε. Με την σάλτσα επάνω και με την κρέμα και το μανιτάρι, έτσι λέγεται. Όχι, έκανα. Άκου να σου πω τι έκανα. Για πες. Λοιπόν, περίμενα. Ανοίγουμε τώρα την ενότητα. Είναι η ενότητα Πετρτζίκης. Εν τω μεταξύ, τώρα παρέλεσε για το φαγητό που λέγαμε. Όπως κατέβαινα τώρα το βράδυ κάτω στο ραδιόφωνο από Περαία, ακούω ένα κουρνάρισμα από τα αριστερά. Βλέπω έναν πολύ καλό μου φίλο. Τον έχω δηλαδή σαν αδελφό μου. Παρόλο που δεν βρισκόμαστε συχνά, ναι. Τον Άρη. Πήγαινε κάπου. Άρης είναι φαντάρος. Ναι. Στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης, δεν θα πω σε ποιο. Είχαμε να μιλήσουμε καιρό. Αλλά έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Και μου λέει, σε ακούω λέει κάθε βράδυ, ναι. Αλλά να σου πω μου λέει κάτι. Μια φορά λέει να μιλήσετε και για αθλητικά, όλο για φαγιά και για αγκόμενες. Όχι, μιλάμε και για αθλητικά. Εντάξει, θα βαλέκανε, ναι, αλλά εντάξει. Μου λέει το γέλιο λέει, που ρίχνω μαζί σας, λέει να ξέρεις ότι το βράδυ Σκοπιά λέει, ξέρεις τι καλή παρέα λέει, μου κάνετε. Εντάξει, το ραδιόφωνο αυτό είναι ρε. Και μου φτιάχνετε λέει τη διάθεση. Όχι, γιατί μου λέει έχετε χιούμορ, μου λέει και γελάμε λέει. Αυτό το εντάξει, πράγμα. Ωραία, άμα περνάει καλά ο κόσμος. Αυτό μεταφράζει και σε καραγκιόζητες βέβαια. Εντάξει, δεν πειράζει, φίλε. Εντάξει. Έχω πάρει και τους σοβαρούς. Αυτό ακριβώς, μας έβγαινε σοβαροφάνεια. Λοιπόν, έχω πάρει τα σνιτσελάκια μου έτοιμα παναρισμένα, ναι. Για να μην χάνω χρόνο κτλ. Λοιπόν, τι κάνεις τα σνιτσελάκια μου. Ναι. Έχω κάνει σε μια κατσαρολίτσα σότερα. Ιαπμένου, τραπμένου σου σότερα. Αυτό σότερα, ναι. Σότερα, λοιπόν. Με το δεξί μετά θεωρώ. Το σότερα. Σότερα, λοιπόν. Σότερα μανιταράκια με ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Και λίγη ντοματούλα, ψιλοκομμένη ρε παιδί μου, έριξα εκεί μέσα. Λοιπόν, και στην παραδίπλα την κατσαρόλα έχω κάνει πουρέ. Πουρέ. Δυνατό.
Δυνατός. Δεν θέλω κρέμες και τέτοια τώρα, το έκανα έτσι λίγο στο πιο. Στο μπουρέ έβαλε κύβο. Έβαλε κύβο. Τον απογειώνει. Κνόρ. Ναι. Κνόρ, οτιδήποτε, αλλά κύβο χρειάζεται. Μπουτυράκι, γαλατάκι, κουλουπού. Ναι, και αύριο θα κάνω την καρδο μακαρονάδα. Καλή φάση. Καλή φάση, ναι. Θέλω να ακούσω προτάσεις για το πώς να την κάνω. Θέλω να συμμετέχετε. Εντάξει, μια καινούργια. Με γαριδάκια. Ρίχνεις μέσα γαριδάκια. Έξτρα τύρο γαριδάκια. Και την κάνει. Και την κάνει αυτό. Και άντε και από εδώ τώρα μας έχει ζαλίσει τα παγιτά καθεβράδια. Αυτή είναι η γαριδακομακαρονάδα. Γαριδακομακαρονάδα. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Τι ήθελα να πω. Ναι, βασικά αυτό ήθελα να πω. Φτάσαμε κιόλας 10:30. Ωραία, μπράβο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σιγά-σιγά και με τη βοήθεια του Ιωάννη Ζάτη θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα να φάει και ο Θανάσης το γλυκό το οποίο του πήρα. Εσύ θα το φας, όχι εγώ. Δεν θέλω. Φίλε, έχω σκάσει από γλυκά. Θα φας και αυτό. Θα φάω και αυτό. Θα το φας. Θα το φας. Εγώ θα πάρω μια κουταλιά γιατί είμαι σε δίαιτα πλέον. Θα φάμε και ο Τζόνι θα φάει. Θα φάτω με τον Τζόνι. Εντάξει. Φάτω με τον Ζάτση. Ζάτση, γλυκάκι, ψήνεσαι. Έφαγες. Πόσα έφαγες, ε? Ο Ζάτς που είναι εδώ πέρα από τις 5 πρέπει να έχει φάει τις Παναγίες στα μάτια. Έχω έρθει εντωμεταξύ για να καταλάβει τι γίνεται, επειδή έχουμε πολλούς που γιορτάζουμε άλλο στο Ραδιομέγαρο. Έχω έρθει κατά τις 10 παρά 20, όχι 9.30 ήρθα ψέματα, και έχει 6-7 κουτιά πλωμένα πάνω, ναι, στη γραμματεία. Αλλά τα μισά είναι άδεια. Ποια μισά, ρε, όλα άδεια ήταν. Και είχαν μείνει 2 γλυκά σε ένα κουτί, λίγη πίτα σε ένα άλλο. Και κάτι στεναχωρεμένο με κεφαλοτήρι που είχε μέσα σε ένα. Α, σαν μπουρί που είναι. Ναι, είναι εκείνο το τέτοιο, ναι. Και λέω, τι είναι καλοκαίνο. Και το στάμπαρ, έπρεπε να το χτυπήσω το τώρα στο διάλειμμα. Δεν το δοκίμασα. Θα το χτυπήσω τώρα στο διάλειμμα. Όχι που το χάριζες. Γιατί είμαι πολύ του. Είμαι πολύ του γλυκού σήμερα και σε αλμυρό έχω μια έλλειψη. Σήμερα είναι η μέρα σου, πρέπει να κάνει μια εξαίρεση. Ναι, μπαμπά. Θα τα φάω όλα. Λοιπόν, εσεί στέλνετε τα μηνύματά σα και έτσι ευχές για το Θανάση. Ναι. Στο... Να καλησπερίσουμε και τον Παράσχο, βεβαίως, τον γλυκό μας. Σε πήρε τηλέφωνο να σου ευχηθεί. Δεν με πήρε το παλιό παιδό. Δεν πειράζει. Ο Σίμος το έχει κάνει παράδοση, με παίρνει πάντα την επόμενη μέρα. Ναι. Αλλά φίλε, γι' αυτό τον αγαπάω. Έτσι είναι ο Σίμος. Κοίτα, η γιορτή διαρκεί 40 μέρες. Βασικά είναι γενέθλια, αλλά και πάλι τα γενέθλια. Διαρκούν 40 μέρες τα ανάση μου, δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break για Νιζάτση και επιστρέφουμε τη συνέχεια τη εκπομπή. Με Billy Idol επιστρέφουμε, Rebel Girl. Στο Λίμπερ 107,4 είναι ο Μπαλαντέρ, ο πρώτος για αυτή την εβδομάδα. Μόλις έμαθα στο διάλειμμα κάτι που με έκανε πολύ χαρούμενο από τον Γιάννη Ζάτση και τον Θανάση Κυλώνη. Την άλλη Δευτέρα δεν έχουν κουμπί. Ναι, ρε φίλε, Αγίου Πνεύματος είναι. Του Holy Spirit. Λοιπόν... Του άλλου δουλειά πνεύματος δεν κάνουμε, πνευματική δουλειά κάνουμε. Πνευματικό έργο παράγουμε. Και του Ινοπνεύματος. Και του Ινοπνεύματος. Γιατί υπάρχουν κάποιοι μερακλείδες που μας ακούνε και χτυπάνε τα Ballantines. Και μακάρι να βολέψει ο καιρός που είναι έτσι ιδιαίτερα σταθείς στο τελευταίο διάστημα να κάνει κανένα μπανάκι. FM γεννό. Έχει ακόμα. Τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Πάμε να καλησπερίσουμε μία εορτάζουσα που θα μας πει και για τα του ΠΑΟΚ. Αλλά την καλούμε πρωτίστως. Έχουμε λένε μπούντου στη γραμμή. Σήμερα έχει την ονομαστική τη εορτή. Μέσα σε λιγότερο μια εβδομάδα πάλι αναγκαζόμαστε να πούμε χρόνια πολλά. Και φαντάζομαι ότι εντάσσεται και η Ελένη στην κατηγορία των παιδιών, όπως εγώ, που από ένα σημείο και μετά, επειδή έχουμε κοντά γενέθλια και γιορτή, παίρνουμε ένα δώρο. Ελένη, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά και πάλι. Χαίρετε, χρόνια καλησπέρα. Πολλά, Ελενίτσα. Να είσαι καλά. Πολύ για τις ευχές. Να σε χαίρονται και να σε χαιρόμαστε. Θανάση, ευχαριστώ πολύ. Δυσκόδι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ καιρός, πάρα πολύ. Δυνατός, ένα πρότυπο οικογενειάρχη. Θα τα λέμε όλα, να ακούγονται αλήθειες. Αυτό είναι να είναι έτσι πάντα γερός, δυνατός και καλά, να έτσι, καμαρώνει. Πρότυπο οικογενειάρχη, νομίζει κανένας άλλος ότι έχω 5-6 παιδιά, ας πούμε, και ξέρεις. Όχι, όχι. Τα λέμε. Να καμαρώνει την κόρη σου, να την καλά. Όπως εκείνη. Την καμάρωσε χθες βράδυ, είχε παράσταση με τη σχολή μπαλέτου της στο Βασιλικό Θέατρο και την καμάρωσε. Και τρελάθηκε. Ναι. Όπως και όλα τα παιδάκια. Του μπαμπά, του κάτω μπαμπά. Ναι, όντως. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε. Και σε... Είμαστε πάρα πολλοί. Είστε πολλές και πολλοί. Ελενίτσες, Ντίνες, Κωστίδες. Να χαίρονται την ονομαστική του εορτή και να περάσουν καλά σήμερα. Να πάμε στα δικά μας όμως, γιατί εμείς είτε έχουμε γιορτή, είτε γενέθλια, δουλεύουμε παιδιά. Σαν τα ρολόγια μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε μάλλον από την συνέντευξη του Ράσβαν Λουτσέσκου στην Ρουμανία. Έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη ο Λουτσέσκου,
το λέγαμε και το πρωί με τα παιδιά, ότι από τη στιγμή που τον περίμεναν δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του για μερικές στιγμές ξεκούρασης, οικογενειακής χαλάρωσης, τον περίμεναν δημοσιογράφοι. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της συνέντευξης που φιλοξενεί το Ράσμα Λουτσέσκου, κάνοντας λόγο για τον καλύτερο Ρουμάνο προπονητή, συνέντευξη με τον καλύτερο Ρουμάνο προπονητή, και νομίζω ότι μιλάει για όλους και για όλα. Είναι αυτό που λέμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Ναι, γιατί ρωτήθηκε για το πώς τον αντιμετώπισαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι δεν είχαν και την καλύτερη άποψη όταν ανέλαβε τα ενία του κεφάλου, για το πώς άλλαξε το κλίμα στην πορεία. Μίλησε για τα μάτς, τα περιβόητα μάτς με ΑΕΚ Ολυμπιακό, τι έγινε εκείνα τα λεπτά στα αποδυτήρια, τι άνθρωπος είναι ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, πώς είναι η συνεργασία μαζί του, αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, τα μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν, και έτσι περιπλανώνται στον αέρα. Λοιπόν, ξεκινώ από τα μάτς, τα περιβόητα μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου είναι σταθερός στις απόψεις του, αυτά τα οποία ακούγαμε όλη τη χρονιά. Τα είπε και στην συνέντευξη, ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ενώθηκαν με σκοπό να μας πάρουν τον τίτλο, ήθελαν να μας πάρουν ακόμη και την δεύτερη θέση, βγάζει έναν εκνευρισμό, υπάρχει ακόμη οργή για τον Λουτσέσκου, αλλά όπως ο ίδιος σημείωσε, δεν τους επιτρέψαμε, δεν τους αφήσαμε να μας ταπεινώσουν. Ενώθηκαν εναντίον μας, ήθελαν να μας κερδίσουν με κάθε τρόπο. Ρωτήθηκε για το πώς κράτησε τους ποδοσφαιριστές του προσιλωμένους, συγκεντρωμένους μέχρι τέλους στα παιχνίδια, στο αγωνιστικό κομμάτι της υπόθεσης. Είπε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί είχα ξένους ποδοσφαιριστές που ήταν άγνωστα όλα αυτά τα οποία έβλεπαν και βίωναν. Δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση, δεν ήξεραν ακόμη αν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Στην περίοδο της διακοπής, λοιπόν, εγώ δούλεψα μαζί τους στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο συγκέντρωσης, και από τη στιγμή που πήρα ερεθίσματα, είδα ότι ανταποκρίνονται, ήμουν σίγουρος ότι θα τελείωνε καλά η σεζόν. Για το αν σκέφτηκε κάποια στιγμή να τα παρατήσει, να φύγει, να σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα λόγω των καταστάσεων, ανέφερε ότι είμαι πιστός στρατιώτης, είμαι πολύ πιστός στο συμβόλαιο, δίνω με ψυχή και σώμα με τους ανθρώπους στους οποίους δουλεύω και θεωρώ ότι είμαι ένας μαχητής στις δύσκολες καταστάσεις. Ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για τα δύο αυτά μάτια, γιατί φαινομενικά δεν μοιάζουν ίδιες οι καταστάσεις, αλλά ο Λουτσέσκου είπε ότι κατά βάθος είναι πανομοιότυπες οι καταστάσεις και ήταν προμελετημένα. Μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για τον Όσκαρ Γκαρσία, γιατί ο Λουτσέσκου έλεγε ότι μου είναι απίστευτα διανόητο πώς το έκανε αυτό ένας Ισπανός προπονητής, έκανε λόγο για τσίρκο. Και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι είχαμε την αίσθηση, γνωρίζαμε από τις παίκτες του Ολυμπιακού, ότι δεν θα έρθουν για να παίξουν. Θα πέσουν στο έδαφος με το παραμικρό, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να αποδεχτώ πως το κάνει ένας Ισπανός. Η Ισπανία είναι μια χώρα με ιδέες και αξίες στο ποδόσφαιρο, αλλά φαίνεται ότι έχει τους καλύτερους, χειρότερους χαρακτήρες. Ήτανε τρελό αυτό που συνέβη. Ρωτήθηκε βεβαίως και για το ματς με την ΑΕΚ. Είπε ότι στο 90 η ΑΕΚ είχε αρχίσει να εξασθενεί, να υποχωρεί αγωνιστικά, και εκεί βάλαμε ένα καθαρό, πεντακάθαρο γκολ. Ένας Έλληνας παίκτης της ΑΕΚ έτρεξε κατευθείαν στον διαιτητή και κατόπιν ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Υπήρξε μία πίεση για 5 λεπτά και αργότερα ακύρωσε τον γκολ. Και εκεί κάπου αναφέρει την τρομοκρατία εντός εισαγωγικών που βιώνουν οι Έλληνες διαιτητές. Απειλούνται, μπαίνουν βόμβες σε καφετέρειες, στέλνουν σφαίρες με φακέλους στο σπίτι. Γιατί λοιπόν, πείτε μου εσείς, γιατί ένας διαιτητής άλλαξε την απόφασή του, τι τον έκανε να αλλάξει την απόφαση? Αντιδράσαμε όλοι, αντέδρασε και ο πρόεδρός μας και κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ρωτήθηκε για την στιγμή στα αποδυτήρια, τι έγινε εκείνη την περίοδο, το διάστημα της διακοπής στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ. Είπε ότι ο διαιτητής είδε τον γκολ μέσα, είδε ότι ήταν πεντακάθαρο και κάλεσε τις δύο ομάδες να βγουν έξω στο γήπεδο. Αλλά η ΑΕΚ ήθελε να μάθει πρώτα την απόφαση, ήθελε να ξέρει αν μέτρησε ή όχι τον γκολ. Όταν λοιπόν οι διαιτητές αποφάνθηκαν, σημείωσαν ότι θα ανακοινώσουν το σκορ, το γκολ και την απόφασή τους στο γήπεδο, τότε αρνήθηκαν να βγουν στο γήπεδο και να αφήσουν τα αποδυτήρια, γιατί επικαλέστηκαν τρομοκρατία, λόγους ασφαλείας, και γι' αυτό δεν βγήκαν να παίξουν.
έκανε λόγο για ένα ελεγχόμενο χάος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στάθηκε βεβαίως πολύ και στον Ιβάν Σαββίδη και στη σχέση που έχει μαζί του. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι είπε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί οι δουλειές του να είναι στην Ρωσία, έχει και εδώ στην Ελλάδα επιχειρήσεις, αλλά ασχολείται πολύ με την ομάδα, ελέγχει τα πάντα και ζει τα παιχνίδια πολύ έντονα. Κάνουμε πολλά meeting, πολλές σκέψεις μέσω Skype μαζί του. Του αρέσει να ασκεί πίεση σε όλους. Συχνά αναρωτιέμαι υπό Λουτσέσκου, μετά τα meeting, γιατί μου τα λέει όλα αυτά. Δεν αισθανόμουν πολλές φορές καλά, αλλά μετά έβαζε τον εαυτό μου στη διαδικασία να σκεφτεί ότι έχει δίκιο. Γι' αυτό με έφερε εδώ, για να κερδίσω, για να βρω λύσεις στα προβλήματα. Αν δεν μπορώ να το κάνω, τότε θα πρέπει να έρθει κάποιος άλλος στη θέση μου. Λέει χαρακτηριστικά ότι τον συνάντησε τον Ιβάν Σαββίδη πριν από ένα παιχνίδι και μου είπε «Πρόσεχε, μην κοιμηθείς». Του απάντησε «Γιατί το λέτε αυτό, νομίζετε ότι κοιμάμαι?» Και εκεί ο Ιβάν Σαββίδης του είπε «Όχι, το λέω για να σε κρατάω σε εγρήγορση, να είσαι σε ετοιμότητα». Λοιπόν, είπε για τον Ιβάν Σαββίδη πώς είναι σαν άνθρωπος, ότι δεν επενδύει στην δουλειά του, δεν μου λέει ποιον παίκτη να χρησιμοποιήσω. Σαφώς και συζητάμε για διάφορους παίκτες, συζητάμε για την απόδοση των παίκτων. Μου λέει αν κάποιος παίκτης δεν του άρεσε ή αν δεν του άρεσε η δουλειά μου σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά αυτά είναι στο πλαίσιο των συζητήσεων. Εμένα η δουλειά μου είναι να περασπίζομαι, λέει ο Λουτσέσκου, τους παίκτες τόσο στα μίντια όσο και στο πρόσωπο του Προέδρου. Όταν όμως μπαίνω στα αποδυτήρια, ξέρουν και οι ίδιοι ότι εγώ είμαι το απόλυτο αφεντικό και ότι εγώ μπορώ να τους κάνω την οποιαδήποτε κριτική. Στα αποδυτήρια θα απαντάνε μόνο σε μένα. Ρωτήθηκε βεβαίως και για το όπλο. Ανέφερε ότι το έχει πάντα μαζί του. Έχει πάρει άδεια από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι μια έτσι μεγάλη και ισχυρή η οικογένεια. Οπότε κουβαλάει όπλο. Έχει άδεια οπλοφορίας. Αλλά εκείνη τη στιγμή μπήκε στο γήπεδο και φάνηκε, ήταν έτσι μια άτυχη στιγμή για εκείνον. Είναι ένας άνθρωπος με πολλά λεφτά, ιστορική οικογένεια, έχει μεγαλώσει την ομάδα, δίνει ελπίδα και όραμα στον ΠΑΟΚ και θυμάμαι εξ αρχής να μου λέει ότι θέλω μόνο το πρωτάθλημα, δεν μου αρκεί, δεν μου είναι τίποτα άλλο, δεν με ικανοποιεί τίποτα άλλο. Αυτή ήταν λοιπόν η συνέντευξη Λουτσέσκου, πολύ μεγάλη, πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι είπε με πολλές λεπτομέρειες τα όσα έγιναν και στιγμάτισαν τον ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά και βεβαίως στάθηκε ονομαστικά σε ανθρώπους και σε καταστάσεις. Από εκεί και πέρα να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά, έτσι, και θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο, από το τελευταίο που βγήκε πριν από λίγο, γιατί υπάρχουν έτσι διάφορα δημοσιεύματα, διάφορα σενάρια στην Τουρκία που αποκαλύπτουν ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Ρόμπερτ Μακ. Όπως σημειώνουν οι Τούρκοι, ο Σλοβάκος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μπεσίκτας. Ήδη ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη έχει ξεκινήσει επαφές με την Ζενίτ προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό του. Θυμίζω ότι ο δανεισμός του Μακ στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε. Ο παίκτης έχει αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο αναφορικά με την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί, θα καθίσουν στο τραπέζι οι δύο ομάδες και εγώ με τον ατζέντη μου και θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο για εμένα και για τις ομάδες. Αλλά φαίνεται πως έχουμε έτσι ένα μεταγραφικό σενάριο, μια έκπληξη από την Τουρκία, η οποία φέρεται να παρακολουθεί τον ΜΑΚ και να έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας και με τον Σλοβάκο και με την Ζενίτ. Και όλα αυτά βεβαίως την ώρα που τα δημοσιεύματα για τον Πέλκα και την Μπεσίκτας δίνουν και παίρνουν. Βεβαίως όλα φαίνεται ότι είναι φιλολογικού ενδιαφέροντος, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμη, αλλά θα πρέπει να σταθεί κανείς στην πληθώρα δημοσιευμάτων, στην καθημερινή αναφορά των Τούρκων για το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας. Εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και να σημειώσουμε είναι ότι οι άνθρωποι της ομάδας τον έχουν παρακολουθήσει. Υπάρχει ένα scouting report για τον Δημήτρη Πέλκα. Είναι άκρος ικανοποιητικό για τους ανθρώπους της Μπεσίκτας, αλλά από το scouting report και από τις εισηγήσεις, τις θετικές εισηγήσεις για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή μέχρι τις διαπραγματεύσεις και τις υπογραφές, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Να μείνουμε στην Τουρκία και να μείνουμε και στην Γαλατά Σαράι, γιατί υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της ομάδας, ότι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εξοφλήθηκε και ο ΠΑΟΚ στα χρωστούμενα που
που είχαμε για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Θυμίζουμε ότι η Γαλατά απέκτησε έναντι 4 εκατομμυρίων τον Ροντρίγκες. Είχε ένα υπόλοιπο γύρω στα 1,5 εκατομμύριο και φαίνεται ότι τακτοποιήθηκε και το συγκεκριμένο οικονομικό θέμα. Μια Γαλατά η οποία είχε ανοιχτά πολλά οικονομικά θέματα και είχε μεγάλο πρόβλημα με τη συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης περίοδου λόγω του Financial Fair Play. Φαίνεται λοιπόν ότι τακτοποίησε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, γιατί δεν ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ. Ήταν και η Δυναμό Κιέβου, ήταν η Manchester City. Διαστόματος λοιπόν του Προέδρου της ομάδας, φαίνεται πως εξοφλήθηκαν όλα τα χρέη προς τις ομάδες. Να σταθούμε και στον El Kadouri, γιατί μπορεί να έχει 2 χρόνια ακόμη συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο υπάρχουν έτσι διάφορες φωνές για τον Μαροκινό, γιατί αν και εφόσον βρει ένα συμβόλαιο στην Ιταλία, φέτος η χρονιά ούτως ή άλλως στον ΠΑΟΚ δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Είχε και τραυματισμούς που τον κράτησαν αρκετό καιρό πίσω. Είδε και έναν Πέλκα να του παίρνει, αν θέλετε, την θέση και να εδραιώνει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Οπότε νομίζω ότι η χρονιά δεν κλείνει όσο θετικά θα περίμενε ο ίδιος στον πρώτο χρόνο της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται να ψαχτεί και ο ίδιος και ο ατζέντης του για την Ιταλία και βεβαίως από τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ είναι σύμφωνο σε ένα τέτοιο να αποχωρήσει αν και εφόσον βρει μια καλή πρόταση σε μια χώρα που έχει τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια. Βεβαίως αυτό εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είπαμε και προηγουμένως, γιατί θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και να ικανοποιηθεί από μια πρόταση που θα έχει στα χέρια του. Πολλά μεταγραφικά σενάρια και για τον Πρίγιοβιτς από την Σαουδική Αραβία. Η Αλ Νάσερ, να το πούμε σωστά, επιμένει για την απόκτηση του Σέρβου Φορ. Βεβαίως καταγράφεται και η διάθεση του ΠΑΟΚ. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Πρίγιοβιτς για λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι ούτως ή άλλως η ρήτρα του Σέρβου και νομίζω ότι ο Πρίγιοβιτς μας απασχολήσει ούτως ή άλλως. Πολύ έχει Μουντιάλ μπροστά του από το Γενάρη και το Φλεβάρι κιόλας, γιατί ήρθε και η πρόταση από την Κίνα. Οι μεταγραφικές σιρήνες ηχούν δυνατά για τον Πρίγιοβιτς και νομίζω ότι θα είναι ένα καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Πρίγιοβιτς. Αλλά βεβαίως σε όλο αυτό το πλάνο θα πρέπει να μπει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τον παραχωρεί και δεν μπαίνει σε διαδικασία συζητήσεων και διαπραγματεύσεων για κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, Ελένη. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είπε πολύ πράγμα η Ελένη, έτσι. Παρά την ονομαστική της γιορτή, ήταν διαβασμένη στο επακρό. Τι νομίζει, να σου πω κάτι, δουλειά μας. Επαγγελματίας, φίλε. Η δουλειά μας, φίλε, δεν είναι οι γιορτές. Γενέθλια. Σκαπανής. Αυτή τη λέξη μου την είχε πει ο πατέρας μου. Ναι. Πριν ξεκινήσω κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί την κάνει χρόνια αυτός και μου είχε πει το εξής. Άκουλε να σου πω, λέει. Επειδή τώρα λέει τελείως. Πιτσιρίκο. Τελείως πιτσιρίκο. Πώς λέει η Μουρελή, σε φορά. Μικρέ. Πάμε να παίξουμε με τα σκυλιά. Μου είχε πει ο πατέρας μου, θυμάμαι σαν τώρα, όταν είχα τελειώσει το Λύκειο. Και λέω, θέλω να ασχοληθώ τώρα με αυτό. Μου λέει, άκουλε να σου πω, λέει. Το έβλεπες, λέει, από μια άλλη πλευρά. Τώρα λέει, να σου πω, λέει και μια άλλη. Μου λέει, σε αυτή τη δουλειά, λέει, θα φας πολύ το σκά. Δικαιώθηκε. Ένα-μηδέν. Λοιπόν, 1-0. Αυτή η δουλειά λέει, όπως είδες λέει από μένα, δεν έχει ούτε πρωτοχρονιές, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Όταν να δουλέψεις, θα δουλέψεις. Αυτή η δουλειά δεν έχει ωράρια. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Αν σε γεμίζει όμως, μου λέει, και σε αρέσει, λέει, θα τα απεξέλθεις. Τουλάχιστον και η Ελένη, επειδή τη γνωρίζω αρκετά χρόνια, το αγαπάει αυτό που κάνει. Ναι, ναι. Όπως και εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και να ξέρω ότι περισσότερο η αγάπη για αυτό που το οποίο κάνουμε είναι που μας κρατάει σε αυτή τη δουλειά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κόντρα σε πολλές δυσκολίες. Δεν θέλω τώρα να το παίξω Βασιλάκης Καϊλάς. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ πιο δύσκολες δουλειές και κάτω από πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες ζούνε. Σίγουρα. Εντάξει, απλά εμείς μιλάμε από το. Ακόμα μια κλεισέ λέξη. Από το δικό μας μετερίζει. Λοιπόν. Από το δικό μας μετεριζάκι. Λοιπόν. Εδώ τι έχει, Kiel Wolfsburg. Αυτό είναι ρεβάνς στον παράζ ανόδου Παύλα Παραμονής. Holstein Kiel Wolfsburg είναι 0-0 στο 68. Η Wolfsburg έχει κερδίσει το πρώτο εντός έδρας μάτς 3-1. Στο 68 είμαστε. Είναι σε καλό δρόμο για να παραμείνει στην Bundesliga η Wolfsburg. Που κάποτε είχε πάρει πρωτάθλημα. Πριν από 5-6 χρόνια, κάπου εκεί. Πώς λεγόταν ο φορ που είχε μπροστά.
Μαζί με τον Τζέκο, ποιος έπαιζε? Λοιπόν. Για να σε δω. Τώρα με πιάνεις λίγο. Για να σε δω. Η αλήθεια είναι ότι. Πώς τον. Ποιον είχε, ρε φίλε. Ένα μα. Δεν θέλω. Όχι, έτσι. Ένα μαύρο είχε. Μαζί με τον Τζέκο. Μου διαφεύγει τώρα. Ο Βόσνιος που ήταν σε εκείνη την ομάδα. Ο Βόσνιος. Ναι, ο Βόσνιος. Όχι, ο Φόρο, ο Βόσνιος μεσοεπιθετικός που ήταν σε εκείνη την ομάδα. Ο Σβένταν. Μισίμοβιτς. Μισίμοβιτς, ναι, Μισίμοβιτς. Ο Φόρ. Ο Γραφίτερ. Γραφίτ, Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος. Ναι, παιχτάρα, φίλε. Παιχτάρα, βέβαια. Γραφίτερ. Είχε βάλει ένα γκολ που έχει, μείνει, έχει γίνει highlight. Που του περνάει όλου, φίλε, μια και δύο και τρει φορέ. Γραφίτε, ναι, ναι. Δεν έκανε βέβαια την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει. Ναι. Όπω τώρα που μιλάμε, πολλέ τεράστιε παικτούρε αγωνίζονται στο τερέν του Τζουζέπε Μεάτσα ή Σαν Σίρο, αναλόγω σε ποια οπτική πλευρά του Μιλάνου το βλέπει. Είναι το αντίο του Αντρέα Πύρλο στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Ένα είναι φιλικό. Ναι, ναι, είναι ένα. Εντάξει, θα τα πούμε. Είχαμε πολλά αντίο αυτό το Σαββατοκυριακό. Σήμερα, δευτεριάτικα, στο Σαν Σίρο είναι η βραδιά του Αντρέα Πύρλο. Ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς ποδοσφαιριστές και πιο πλήρης μέσους όλων των εποχών, ο Αντρέα Πύρλο. Εντάξει, πού να. Από πού να πρωτοξεκινήσεις από πλευράς ονομάτων και πού να σταματήσεις, έτσι. Είναι τα ονόματα άπειρα. Έχουν, από μόνο ποιοι έχουν βάλει τα γκολ. Γιατί έχει ξεφύγει το σκορ, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοια φιλικά, 3-5. Λοιπόν, το 1-0 το κάνει ο Σεφτσένκο. Το 2-0 ο Κουαλιαρέλα. Λοιπόν, γκολ έβαλε ο Πάτο. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ο Κασάνο. Ο Πύρλο με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Καφού έβαλε γκολ. Ο Πάτο ξανά. Ο Ζέντορφ με κεφαλιά κιόλας μετά από σέντα του Σεφτσένκο. Ο Βιέρι. Ναι, είναι 3-5 αποτέλεσμα ημιχρόνου. White Stars, Blue Stars. Ηρακλάκια και στο, και στο Σαν Σίρο. Και γιανόλευκοι. Λοιπόν, και μιλάμε, παίζουν πάρα πολλές. Και ο Ρονάλντο το φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος. Και ο Γκατούζο, πίσω στη φωτογραφία, φέρνει λίγο σε κόλκα. Δεν φέρνει λίγο σε κόλκα. Εδώ ο Γκατούζο, σε αυτή τη φωτογραφία. Όχι, όχι. Λίγο, λίγο, λίγο. Υπάρχει έναν κύριο. Λίγο. Ωραία, μου, σαν ψυγεία είναι. Αυτό βασικά. Και ο Κασάνο, ρε φίλε, πήρε πολλά κιλά. Δες εδώ ο Κασάνο που είναι. Πόσο έχει ένα χρόνο που σταμάτησε ή παίζει ακόμα μπαλό, έχει σταματήσει. Ο Ζέντροφ διατηρείται, φίλε. Ζέντροφ είναι σαν να παίζει μπαλό. Και ο Πύρλο σε πολύ καλή κατάσταση. Κασάνο, ο Σεφτσένκο, ο είναι και ο. Ο ambassador του τελικού του Σαββάτου στο Κίεβο. Τότε, Πίπο Ιντζάγκη. Ρονάλντο Μαλντίνι. Αυτός είναι ο Λεωνάρντο. Ναι, ο Μπάκο και μετέπειτα προπονητής. Μίλαν, Ίντερ, Παρί και δεν συμμαζεύεται. Πολύ πράγμα. Αμπροζίνι. Πόση μπάλα σε μια φωτογραφία. Αλμπερτίνι, Ματεράτσι, Μπονέρα, Σερζίνιο, Ρουί Κώστα, Λάμπαρτ, Τζαμπρότα. Φαβάλι, ρε φίλε. Τζουζέπε Φαβάλι. Λάτσιο και μετέπειτα Μίλαν. Ναι, Κριστιαν Βιέρι. Μπίλι Κωστακούρτα. Αλεσάντρο Μπίλι Κωστακούρτα. Ο Ντίντα. Χαμό. Μπαρτζάλι. Φάμπιο Καναβάρο, Τσίρο Φεράρα, Κάχα Καλάτζε. Κάχα Καλάτζε, ναι. Πώς λέμε, τάχαλα τα χάλασα. Κάχα Καλάτζε, Στέφαν Λιχτάινερ, όχι ρε φίλε, τώρα με πλήγω στο αυτό το όνομα. Ο Λιχτάινερ, ρε φίλε, έχουμε παίξει το Σάββατο στο αντίο του Μπουφών, έχουμε παίξει να βάλει γκολ η Γιουβέντους με πέναλτι. Τον έστειλε κουβάκι. Έχοντας στο μυαλό, μπας και κερδίσει κανένα πέναλτι η Γιουβέντους, σιγά που διακέρδιζε, να το αφήσουν στον. Στον Μπουφόν το εκτελέσει, ο οποίος σε 23 χρόνια καριέρας δεν έχει βάλει ποτέ γκολ. Ναι. Εντάξει, ήταν μια σκέψη. Σου λέγω ότι το ψάχνα να δω πόσο έδινε η Time Μπουφόν. Μια εταιρεία το έδινε μέχρι Πέμπτη Παρασκευή και με απόδοση εξευτελιστική. 3,75. 3,75 ούτε σε παίχτη γηπέδου μέσα δεν δίνει. Ήταν πολύ χαμηλό. Και βρίσκω απόδοση 4,40 να βάλει γκολ η Γιουβέντους με πέναλτι. Κερδίζει η Γιουβέντους πέναλτι στο 85 και το δίνει στο Λιχτάινερ. Ο Μπουφόν έχει βγει από το γήπεδο, έχει γίνει το standing ovation κτλ. Και το δίνω στο Λιχτάινερ, ο οποίος και αυτός έπαιζε τελευταίο μάτς με τη φανέλα της Γιουβέντους. Και ρε φίλε, τώρα πού να βάλει γκολ ο Λιχτάινερ. Το έχασε το βοδί. Το έχασε, ρε φίλε. Ένα πλασεδάκι. Κάνει τον κόλπο του Ναφλέξ της Βερόνα και μας πήρε τα λεφτά μέσα από την τσέπη, ρε φίλε. Τα λεφτάκια μας. Μας κλέψατε. Ρε το Λιχτάινερ. Αλλά από λεφτό τι περιμένεις, ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι για τράπεζες, για σοκολάτες και για ρολόγια. Τελειώσαμε. Για μπάλα δεν τραγεί. Ναι τώρα, εντάξει. Ποιο ήταν ο τερματοφύλακα Βόλφσμπουργκ όταν πήρε το πρωτάθλημα.
Τη Βάσμπεκ. Βάσμπεκ. Λοιπόν, ποιο ήταν, ο Μπενάλιο. Είναι. Ο Μπενάλιο, ναι. Ο οποίο τώρα πού είναι. Τι. Κάπου η Γερμανία είναι, πού είναι. Στη Μονακό είναι. Στη Μονακό. Αλλά δεν, νομίζω είναι στη Μονακό, αλλά δεν παίζει. Δεν παίζει. Είναι ο Σούμπασιτ εκεί, βασικό στη Μονακό. Αλλά νομίζω ο Μπενάλιο. Ο Σούμπασιτ τι εθνικότητα είναι. Κροάτη. Κροάτη. Θα τον δούμε και στο Μουντιάλ, είναι βασικό με την εθνική Κροατία. Μουντιάλ. Ο Μπενάλιο, ναι, στη Μονακό είναι. Ναι. Ντιέγκο Μπενάλιο. Γεννημένο στην Ζυρίχη. Πέρασε δύσκολα και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Με πιάνω με ουρά και, με, και με μπαλέτο. Και με σοκολατάκια. Λοιπόν, ξεπεράσαμε κατά 2 λεπτά τις 11. Ο Πετράκης τι έγινε, φεύγει από τον Πας Γιάννη, παραμένει. Έχει γίνει λίγο σύρια, ναι. Μια άλλη μένει, μια φεύγει τώρα. Τι μέχρι την Πέμπτη λέει, θα ξεκαθαρίσει το θέμα παραμονή ή όχι του Γιάννη Πετράκη στους Ζωσιμάδες και τον Πας Γιάννενα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά, ναι. Έχοντας συμπληρώσει την πρώτη. Έχουμε πολλές συνδεσούλες, είναι αλήθεια. Έχουμε και για το ότι τι έγινε το Σαββατοκυριακό και αρκετά σημερινά θέματα. Βεβαίως. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Εντάξει, ξεχωρίζει βέβαια η είδηση του θανάτου του Χάρη Κλίν. Που έτσι επισκιάζει τα πάντα και δεν είναι αθλητική είδηση. Και δυσάρεστη που παίρνουμε τώρα από κλειστό της Αθήνας είναι σε αγώνα μπάσκετ για την ΕΣΚΑ. Τελικό ανόδου παρόμοια κτλ. Λέει πολύ μεγάλα επεισόδια στο γήπεδο της Νέα Ρίστ. Με καπνογόνα, με πυροσβεστήρες, με ένας μικρός χαμός. Λεπτομέρειες θα σας δώσουμε όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα, για να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά. Ενώ ανοίγει το σκορ η Βόλσμπουργκ και ουσιαστικά σφραγίζει την παραμονή της στην Bundesliga. Holstein Kiel Βόλσμπουργκ 0-75. Τον χορηγό της εκπομπής, παράσχος, ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με λέβητες αερίου και φυσικό αέριο γενικότερα, στην Ολύμπου 90. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Θανάση Κυλώνης. Εορτάζω Θανάση Κυλώνης που σήμερα κλείνει τα 43 και βαδίζει το 44ο έτος της ζωής. Μπήκα, φίλε, μπήκα. Μπήκες. Άρθρο 44. Άρθρο 44. Λοιπόν, ο Άρης με το άρθρο 44 που πλήρωσε όλα τα χρέη του. Κάποιοι άλλοι δεν πληρώσανε ούτε τα μισά. Κατάλαβες, πήγανε μια μέρα και δώσανε κάτι λίγα και τελείωσε. Ενώ ο Άρης όλα πληρώα. Ούτε τραπέζα, άνοιξε τίποτα. Λοιπόν. Εφέμγει ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μόλις τελειώσουμε τα ρεπορτάζ, θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας για να δώσετε τις ευχές στο Θανάση Κυλώνη. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, εβδομάδα Champions League. Θυμίζω το Σάββατο έχουμε Real Liverpool. Και έχει ετοιμάσει ο Λίμπερο σκηνικό δυνατό, όπως ακούγεται και τα ένας ακόμα στα σχετικά ένας σποτάκια. Ένας ακόμα λόγος για να. Μονόπλευρο, βέβαια. Να... Μονόπλευρο η κάλυψη. Δημοκρατικά. Ναι, δημοκρατικά, ναι, ναι. Μόνο κορμοράνι, κόκκινη, Λίβερπουλ κτλ. Σταμάτα προς τη λέξη, δεν μπορεί να έχουμε τίποτα παδί της Λίβερπουλ. Φίλε, την άλλη Real είναι. Δεν είναι η. Μπορεί να έχουμε τίποτα παδί της Λίβερπουλ και να έχουμε προβλήματα κατά ανάσταση. Η φίλε πάει να κάνει τον double, έτσι. Πάει να πάρει Champions League, πρωτάθλημα Ευρώπης. Το πήρε στο μπάσκετ χθες. Και πάει να το βρει στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Το έχει κάνει ποτέ η Ρεάλ ή κάποια άλλη ομάδα. Μπορεί. Βασικά να το έχει κάνει ομάδα, μόνο, ναι, μόνο η Ρεάλ. Έχει και η Μπαρσελόνα. Και η Μπάρσα, αλλά νομίζω το έχει κάνει ταυτόχρονα. Δεν θυμάμαι. Ίδια χρονιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Αφού ακούσαμε νωρίτερα την Ελένη Μπούντου να μας μιλάει για τον Αχμ. Αχμ. Λοιπόν, να μας μιλάει για τον Μπάουκ. Πάμε στα Τουάρι, όπου χθες σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα αποχαιρετήσαμε όλοι τον Ντάρσι Ντόλτσερνέτο. Δεν θυμάμαι πότε ένιωσα ξανά ρίγο στο γήπεδο και δεν το λέω για να το πω και για να δείξω κάτι. Είναι η πραγματικότητα. Όταν βγήκε ο Νέτο και επειδή έτυχε να ήμουν όρθιος κιόλας, με έπιασε πολύ ρίγος βλέποντας έναν ποδοσφαιριστή που εξελίχθηκε σε σύμβολο για τον, για τη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαιρικού τμήματος να κρέμα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Αυτό φίλο Άρης από πού τον είχε πάρει? Από τη Σάντος. Α, κατευθείαν η πρώτη του Ευρωπαϊκή ομάδα ήταν ο Άρης. Η πρώτη ήταν ο Άρης, ναι. Μάλιστα. Ο Νέτο ανακοινώθηκε, επειδή ψάξαμε, 11 Ιουνίου του 2007. 2007, μάλιστα, ο από Σάντος. Από τη Σάντος. Λοιπόν, σε ηλικία 26 χρονών τότε. Και το ντεμπούτο του το έκανε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2007 στο 1-0 με τη Ρεάλ Σαραγώσα στο βροσιρό Κλειάν της Βικελίδης. Με τον κόλτο Βράμα Παπαδόπουλο. Είδες που τα θυμάμαι, φίλε. Λοιπόν, πώς την είπαμε? 1-1 η Holstein Kiel. Holstein Kiel. Μόλις τώρα σοφαρίζει από κόρνερ και αυτή όπως έχει προηγηθεί και η Wolfsburg από κόρνερ. Λοιπόν, ήταν το πρόσωπο του αγώνα. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το αντίο του Νέτο επισκίασε και το αγωνιστικό σκέλος του χθεσινού απογεύματος. Το μικρή σημασία έχει. Μικρή σημασία έχει. Και ο Σπανός δηλαδή χθες δηλώσει δεν αναφέρθηκε πολύ. Παρά μόνο λέγοντας ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την ομάδα του και νομίζω δίκαια, γιατί ο Άρης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν
αρκετά μέτριος, με αυτή τη γνωστή φλίαρη κατοχή που τον έχουμε δει να έχει και σε άλλα παιχνίδια τη φετινή σεζόν, χωρίς να απειλήσει ένα Πασεραϊκό που έπαιξε απελευθερωμένα, έπαιξε χωρίς άγχος, γνωρίζοντας πλέον ότι δεν έχει. Ότι, γνωρίζοντας βασικά πλέον ότι έχει υποβιβαστεί στη Γάμα Εθνική. Πήγε να του κάνει μια του Άρη, σε μια-δυο περιπτώσεις στο πρώτο μέρος, αλλά με την είσοδο του Παυλίδη και του Πασά ο Άρης στο δεύτερο μέρος και με κάποιες έτσι εξάρσεις ποιότητας. Καλό. Δυνατός. Λοιπόν, κατάφερε και πέτυχε δύο γκολ, πήρε τη νίκη και έτσι συνδυάστηκε με έναν εγκυφόρο αποτέλεσμα το τελευταίο παιχνίδι του Νταρσινέτο σε ένα Βικελίδης που είχε αρκετό κόσμο, περίπου 15.000. Φορούσαν και περισσότεροι, αν όχι όλοι, κάποιοι. Παραστρατήσαν. Τα κεντρικά μαύρα αυτά τα μπλουζάκια, τα μυστικά που τύπωσε, είπα. Το VAR βλέπω χρησιμοποιούν. Ναι, γιατί μπορεί να τη βρίσκει λίγο με τον νόμο, μπορεί να το ακυρώσει και λόγω χεριού. Ναι, γιατί λίγο... είναι με τον νόμο. Αλλά εντάξει, είναι όμως, δεν είναι. Εντάξει, και ακυρώνεται και είναι δύσκολη φάση για τον διαιτητή. Μιλάμε για τον γκολ της Κιέλ. Να δούμε αν θα παραμείνει το 1-1 ή αν θα παραμείνει το 0-1. Λοιπόν, αυτό ήταν πάνω κάτω το χθεσινό απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ακυρώθηκε. Ναι, το δώσε χέρι. Λοιπόν, παραμένει το 0-1 για την Βόλφσμπουργκ. Είναι και αργά στο 88 είμαστε. Ναι. Πέταξε το πουλάκι. Ο Νέτ, ο οποίος βγήκε στο 58 λεπτό του χθεσινού αγώνα, δίνοντας τη θέση του Σομπάμπη Παυλίδη και το περιβραχιόνιο, σε πολλούς φάνηκε να έγινε κάπως στοιχεία. Στην πραγματικότητα όμως ο Νέτο δεν το έδωσε στοιχεία του περιβραχιόνιου στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τον πιστεύει, τον εκτιμάει πολύ, γνωρίζοντας τα τελευταία δύο χρόνια και θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει έναν εκ των ηγετών του Άρη της νέας σεζόν. Γιατί την ώρα που έβγαινε ο Νέτο από το γήπεδο ήταν και ο Δελιζήσης και ο Μπαργκάν στον αγωνιστικό χώρο και αυτή είναι στην τετράδα των αρχηγών που βρίσκεται και ο Παυλίδης. Ο Νέτο όμως επέλεξε το δώσει στον 27χρονο μεσοεπιθετικό. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε και παράδοση παραλαβή, αλλά σίγουρα έχει τη δική του σημασία και ειδικά τη στιγμή που δεν έγινε τυχαία από τον Βραζιλιάνο. Ένας Βραζιλιάνος που αύριο στις 2 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Κλεάνθης Βικελίδης για να μιλήσει για το αντίο του στα γήπεδα, για το αντίο του στον Άρη φυσικά και λογικά θα ερωτηθεί και για την επόμενη μέρα της ζωής του και της καθημερινότητάς του πλέον μακριά από τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και αν αυτή θα τον βρει στον Άρη, γιατί δεν αποκλείεται ο Νέτο να συνεχίσει στον Άρη από κάποιο άλλο πόστο. Για μένα και για όλους βασικά νομίζω ότι πρέπει ο Νέτο να παραμείνει δραστήριος στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Η παρουσία του μόνο χρήσιμη μπορεί να είναι. Τώρα το ποιο πόστο θα αναλάβει, αν θα αναλάβει κάποιο πόστο, είναι κάτι που θα το συζητήσει ο ίδιος μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Σίγουρα όμως επαναλαμβάνω, ο Νέτο μπορεί να υπάρχει στον οργανισμό που λέγεται βασικά ΠΑΕ Άρης από τη νέα σεζόν και με την παρουσία της ομάδας Super League, γιατί μιλάμε για μια προσωπικότητα πολύ γνωστή και σεβαστή στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε κάθε περίπτωση. Πλέον υπάρχει το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας την ερχόμενη Κυριακή, το τελευταίο για τη σεζόν. Ακόμα πιο αδιάφορο και ακόμα πιο χαλαρή ομάδα μετά και από το κλίμα το, έτσι, το χαλαρό της ανακούφισης που είχαμε χθες και με τον Νέτο κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης πρέπει να παρουσιάσει σοβαρό στην Κυριακή, γιατί η Καρδίτσα έχει κίνητρο και τουλάχιστον και την αξιοπρέπειά του πρέπει να παρουσιαστεί όπως οφείλει. Και από την επόμενη εβδομάδα, καλώς χρόνων των πραγμάτων, θα αρχίσουμε να έχουμε κάποια έτσι, ουσιαστικά και ανακοινώσιμα ενδεχομένως πράγματα για τον Άρη της Super League. Χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, είτε για παίχτες είτε για προπονητές, ό,τι υπάρχει άλλο σας τα έχουμε πει, είτε για το θέμα του προπονητή που υπάρχει η περίπτωση του Πάκο Ερέρα στο προσκήνιο, είτε για τους ποδοσφαιριστές που το μόνο όνομα που έχει ακουστεί και είναι έτσι ψιλοσίγουρο ότι θα παίξει τον Άρη της σεζόν είναι ο Ασλίδης, που ήταν και χθες ο Βικελίδης μάλιστα για παρακολούθηση το παιχνίδι. Όσον αφορά τώρα τους παίχτες, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Κάποιοι λογικά θα μείνουν, κάποιοι είναι λίγο στον αέρα, κάποιοι δεν υπολογίζονται για την νέα σεζόν. Το θέμα για τον Άρη, εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω, είναι ότι έχει έναν μήνα πλέον για να τρέξει πάρα πολλά πράγματα, γιατί σε έναν μήνα και λίγες μέρες επιπλέον, αν προσθέσουμε, θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν. Δηλαδή να έχει ένα γεμάτο δίμηνο με προπονήσεις, με φιλικά και μέχρι τότε θα πρέπει. Τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι, το αφήνω το εξαγωνιστικό, να έχει προπονητή, τεχνικό διευθυντή. Αν αποφασίσει ο Καρπής να έχει τεχνικό διευθυντή, για μένα το έχω ξαναπεί, πρέπει. Και να έχει και ένα σίγουρα 60-70%
του ρόστερ της νέας σεζόν. Το απόγευμα ακούσατε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μανώλη Τζανακάκη που βρέθηκε εδώ πέρα στο στούντιο του Λίμπερο και μίλησε στον Αλέξη τον Σαββόπουλο και τον Χρήστο Τζαλτίδη. Ένας από τους σταθερούς παίχτες στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν για τον Άρη και ένας από τους παίχτες που νομίζω ότι θα συνεχίσει την ομάδα και τη νέα σεζόν. Το θέλει και ο ίδιος. Έχει δεθεί πολύ με τον Άρη, παρόλο που ήταν μόλις η δεύτερη χρονιά του φέτος στην ομάδα. Έχει δεθεί πολύ με την Θεσσαλονίκη. Κούμποσε, θα λέγαμε, πολύ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με την πόλη. Και δεν το αναφέρω θέλοντας να υπονοήσω ότι βγαίνει. Αντίθετα, ο Τζανακάκης είναι από αυτούς που δεν βγαίνουν από το σπίτι. Είχε κανένα καφέ, θα πάει ή θα κάτσει σπίτι να δει Peaky Blinders. Λοιπόν, εντάξει, καλή πλογή. Ναι. Και δεν, ναι, και δεν το λέω και στο κουτούρο το ότι βλέπει τη συγκεκριμένη σειρά. Λοιπόν. Είναι λάτρεψη, είναι πολύ αρρωστάκι με τη συγκεκριμένη. Και εγώ εντάξει την έχω λατρέψει. Όποτε το λες, που σου πολύ λέει, δυνατή. Σου λέει μόνο πίκι-πίκι λέει. Μόνο πίκι-πίκι. Μόνο πίκι-πίκι. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τον Άρη. Θυμίζω ξανά αύριο στις 2 στην αίθουσα τύπου του Κλεάνδης Βικελίδης θα γίνει η αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου του Ντάρση Νέτο, που έχει το δικό της ενδιαφέρον όχι τόσο για το αντίο του, περισσότερο για το ποιο θα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Βραζιλιάνο και αν θα το βρει στον Άρη, κάτι που νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό. Και ο Άγγελος Χαριστέας έστειλε το μήνυμά του, το μακρινό βασικά, είναι, μένει μόνιμα στο Άμστερνταμ, αλλά επειδή τον ακολουθώ στα social media είναι στο Παρίσι. Τα τελευταία 24 ώρα έστειλε το μήνυμά του για τον Άρη. Αυτός ρε φίλε τώρα, αν μπορείς δηλαδή να τον αξιοποιήσεις το Χαριστέα με έναν τρόπο, θα ήταν το ιδανικό. Ναι. Γιατί είναι ένα δικό σου παιδί, αγαπάει την ομάδα. Εντάξει, τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Τον ξέρει όλη η Ευρώπη και μένει και σε μια χώρα όπου μπορείς να τον πιάσεις και να του πεις: Άγγελε, έλα να κάνουμε μια συνεργασία. Όχι τζάμπα βέβαια, για το Θεό. Να μου βρεις παίχτη από εκεί. Ναι. Εντάξει, είναι και σούπερ δεξαμενή. Είναι και σούπερ δεξαμενή η Ολλανδία. Από την οποία κάποτε ο Άρης θυμίζω και φέρει το Ρίτσαρτ Κνόπερ. Έτσι. Κνόπερ, φίλε, ναι. Δυνατός. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης. Πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσει σταδιακά. Εντάξει, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτό. Ένα δίκτυο. Πρώτα στην Ελλάδα, βέβαια. Και αν καταφέρει με τις γνωριμίες που έχει και τις διασυνδέσεις στο εξωτερικό και με δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή, μόνο ο Χαριστέας. Είναι ο Αγάνθο στην Ισπανία, είναι ο Γκιάρο στη Βραζιλία, είναι ο Ντάριο Φερνάντες στη ΣΥΠΑ που διαμένει πλέον και εργάζεται ως προπονητής, ο πρώην μέσος του Άρη και του Πανιωνίου, στο Τέξας συγκεκριμένα. Να έρθεις δηλαδή σε επαφή με παίχτες που ήρθαν και αγαπήθηκαν και έχουν ευχάριστα αναμνήσεις από τον Άρη και σταδιακά να δημιουργήσεις ένα δίκτυο. Μάλιστα. Εδώ έχω μάθει μια δυσάρεστη είδηση για ένα πρόσωπο, για ένα, μια φίλη μου. Μάλιστα, συλληπιτήρια. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από Άρη. Αυτά από Άρη. Λοιπόν, πάμε και στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος με την ισοπαλία που πήρε στο Βόλο, αυτό το 2-2 με το γκολ της Σοφάρης στον 90 φεύγα από τον Μινά Πτηνόπουλο, εξασφάλισε και μαθηματικά την πρωτιά του στον Όμιλο και γενικότερα τον τίτλο του πρωταθλητή της Γάμα Εθνικής φέτος συνολικά, καθώς έχει συλλέξει 13 πόντους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να φτάσει ο πρώτος του άλλου ομίλου, που υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες μεγάλες. Εκεί θα κριθεί η άνοδος την τελευταία αγωνιστική, καθώς είναι ο Αΐτος Πατών στους 8 βαθμούς, ο Εθνικός Πυρός είναι στους 6 βαθμούς, ο Αστέρας Αμαλιάδας έχει και αυτός 6, ο Ηρόδοτος έχει 4. Εδώ βέβαια εκκρεμεί η απόφαση ότι θα γίνει για το μεταξύ τους παιχνίδι Αστέρα Ηρόδοτου που διεκόπη. Τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή παίζει ο Εθνικός Πυρός με την Αστέρα Αμαλιάδας και ο Ηρόδοτος υποδέχεται τον Αΐτο Σπαδών. Τέλος πάντων, ό,τι και αν γίνει σε αυτόν τον όμιλο, δεν μπορεί κάποιος να φτάσει στους 13 βαθμούς που έχει ήδη ο Ηρακλής. Εντάξει, μικρή σημασία έχει όσον αφορά το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχει βέβαια την σημειολογία του αυτό, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Ήταν κατόρθωμα, αν σκεφτούμε πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με κυριολεκτικά έτσι πεδομάζωμα τρεις μέρες πριν την έναρξη της κατηγορίας. Ο Ηρακλής, ο οποίος παραμένει και αίτητος σε αυτήν την διαδικασία και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του την ερχόμενη Κυριακή
στις Σέρες. Τώρα στις Σέρες θα γίνει το παιχνίδι, στο παραλίμνη Σερών, με τον τοπικό Απόλλωνα. Μικρή σημασία έχει. Ο Σπύρος Μπαξεβάνος, ο οποίος έκανε πολλές αλλαγές, έκανε αυτό που λέμε rotation εκτεταμένο στο μάτς με τον νέο Βόλο του Αχιλέα Μπέου. Δεν ξέρω αν τελικά ο Αχιλέας Μπέος πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές του στον... Κάτσε να δεις ποιος τραγουδιστής ήταν που τραγουδούσε στο Βόλο και γι' αυτό θέλει να κάνει τη φιέστα το μάτς Σάββατο. Ο Χολίδης. Υπάρχει Χολίδης, δεν υπάρχει? Χολίδης, στο Χολίδη θα πήγαινε την ομάδα. Λογικά θα πήγανε κιόλας για να γλεντούσουν την άνοδο. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις πολλές έτσι, διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν μέσα σε διάστημα ενός μήνα, βαριά μέχρι τα τέλη του Ιούνιου. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει, ο οργανισμός του Ηρακλή πρέπει να έχει συστήσει την νέα ΠΑΕ. Αυτό προϋποθέτει να γίνει η εκαθάριση στην προηγούμενη ΠΑΕ του Παπαθανασάκη, να γίνει η απαραίτητη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κάτι που θα χρειαστεί τουλάχιστον 300 χιλιάρικα. Φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα ισχύσει τελικά, τι θα κουβαλήσει ο νέος Ηρακλής από τα χρέη του παρελθόντος, αν θα ισχύσει αυτό που ακούγεται μέχρι στιγμής ότι θα απαλλαχθεί από τα χρέη που αφορούν το δημόσιο, εφορίες κτλ. Αν θα επομιστεί κατά το 50% τα αμυγός ποδοσφαιρικά χρέη της χρήσης Παπαθανασά κτλ. Αυτά θα τα μάθουμε μέσα στον επόμενο μήνα. Για να ξεκινήσουν και όλα τα υπόλοιπα θέματα που άπτονται αποκλειστικά του αγωνιστικού τμήματος, στελέχωση δηλαδή με ποδοσφαιριστές, με ενδεχομένως και νέα μέλη στο προπονητικό team, και η αλήθεια είναι ότι πιέζουν ασφυκτικά οι ημερομηνίες, καθώς ανακοινώθηκε ότι η Football League, η Β' Εθνική της νέας σεζόν, θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 8-9 Σεπτεμβρίου. Μην το δένεις κόμπο. Καλά, κόμπο σίγουρα το δένω, γιατί έχουν, προσωπική εμπειρία, έχουμε δει τα ματάκια μας πολλά. Τα τελευταία δύο χρόνια η Football League ξεκινάει Σεπτέμβριο και πάντα ξεκινάει τέλειο Οκτώβριο. Ναι, Οκτώβριο ακριβώς. Ναι. Πάντως ανακοινώθηκε ότι για το Σουκού 8-9 Σεπτέμβριο είναι η προγραμματισμένη έναρξη. Άρα θα πρέπει οι άνθρωποι που τρέχουν τον Ηράκλειο, τον ποδοσφαιρικό, να κινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μέχρι τα τέλη του Ιούνιου πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο, πρέπει σίγουρα να έχει συσταθεί η νέα ΠΑΕ και να έχουν δρομολογηθεί πολλές εξελίξεις. Αυτά όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στο μπασκετικό κομμάτι το ρεπορτάζ. Εντάξει, η πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη, καθώς ο Ηράκλειος δεν παρουσιάστηκε αντάξιος και των προσδοκιών των οπαδών του, αλλά και των απαιτήσεων του αγώνα το Σάββατο στο κλειστό της Πάτρας απέναντι στον Απόλλωνα. Έχασε χωρίς να προβάλλει πολύ μεγάλη αντίσταση, μόνο στα τελευταία λεπτά λίγο μείωσε. Ο Ηρακλής που ουσιαστικά πλήρωσε τα πολλά μεγάλα λάθη που έγιναν από το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς και σε επίπεδο προπονητή και σε επίπεδο στελέχωσης του ρόστερ με παίκτες, αρκετοί εξ αυτών παρικμασμένοι, είναι η αλήθεια. Ο κύριος Δρακόπουλος δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζει απτόητος με τον Λευτέρη Χατζικυριακίδη να παραμένει στον πάγκο, τουλάχιστον αυτή είναι η δική του πρόθεση, αλλά είπε ότι σίγουρα θέλει να αλλάξει πολλά στο ρόστερ και αποκάλυψε ότι θα στηριχθεί περισσότερο σε νέα παιδιά την νέα σεζόν. Πάντως η είδηση που βγαίνει από τη σημερινή μέρα είναι ότι παραμένει στην ηγεσία του μπασκετικού Ηρακλείου ο Θόδωρος Δρακόπουλος. Θα πρέπει να προσέξει να μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος, γιατί ο Ηρακλής έχει πετάξει τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια ευκαιρίες για να ξαναβρεθεί στην φυσική του θέση στην Α1. Και κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Και μια είδηση από το βολεϊκό τμήμα είναι ότι ο νεαρός λίμπερο του Ηρακλή, ο αντακαταστάτης δηλαδή του Λάμπη Παλιούδα, ο Αντώνης Ομπουράκης, κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Να είναι καλά ο Παλίκαρος, να έχει εξέλιξη στην καριέρα του. Και μια είδηση που αφορά τον ερασιτέχνη Ηρακλή, ότι στο Vicos Street Replays που έγινε το Σαββατοκύριακο, τα τμήματα του ερασιτέχνη Ηρακλή σάρωσαν τα κύπελα, 5 συνολικά κατέκτησε τα τμήματα στίβου του ερασιτέχνη Ηρακλή.
στα πρώτη θέση στα, και στους άνδρες και στην μεικτή και στις σε γυναικεία αγωνίσματα μπροστά στον, στο άγνωμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να πολλά αγωνίσματα και είναι μια ευχάριστη δύση που έχει να κάνει με τα τμήματα υποδομής του Στίβου του Ηρακλή που εντάξει στον Στίβο ανέκαθεν ο Ηρακλής είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτά, κάτι άλλο δεν έχω ανοίγουν να ανοίγουν οι γραμμές λοιπόν. Ξεκλείδωσέντες να ανοίξουν. Ξεκλειδώνεται. Αν και είμαστε 11.30, να κάνουμε να μην κάνουμε. Να ακούσουμε μόνο ώρα. Να ακούσουμε την ώρα. Ναι. Λοιπόν, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας 2310-287-38. Έχουμε ήδη τον πρώτο ακροατή και μέσω μηνυμάτων FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα στον πρώτο ακροατή που μας κάλεσε. Καλησπέρα. Γεια σας. Και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας κύριε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αντώνης. Γεια σας κύριε Αντώνη. Γεια σου Αντώνη. Αργιάνος. Να πω χρόνια πολλά, πολύ χρόνο. Σας έχω στείλει και στο Facebook βέβαια. Να είσαι καλά Αντώνη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα γνωστά. Να κάνουμε την πρώτη επισήμαση του Σαββατοκύριακου που πέρασε. Mm-hmm. Να πούμε ένα τεράστιο συγχαρητήρια στον συνονόματο Ιταλό Αντώνιο, ο οποίος έκανε το καθήκον του, το σωστό καθήκον. Και πήρε τον τίτλο από την ECT United και τον ανεκδίκη τον Μουρίνιο. Α, για τον Κόντε λες τώρα, ναι, για τον Κόντε. Ναι, συνονόματος Αντώνη. Ναι. Έτσι, συνονόματος. Ναι, τι να κάνουμε, το σήκωσε ο άνθρωπος, τι να κάνουμε. Ο άλλος είναι τώρα... Το σήκωσε και τον διώχνουνε, ναι. Φεύγει. Τον άλλο τον κρατήσουν όμως. Το Ζωζέ. Ναι. Ναι, νομίζω ναι, δεν φεύγει. Ωραία, καλό. Αυτό είναι μια ευχάριστη είδηση. Μην ανοίγες... Πρόσεξε, θα σου πω μια ιστορία που μου την έχει πει ένας στο ταξί βέβαια. Μεταξύ, ξέρεις, καφενειακή έτσι. Ναι. Την εποχή λέει που ήταν ο Ράφα στη Λίβερπουλ, ήταν να φύγει κάποια στιγμή. Και λέει, το μαθαίνουν, λέει, στην Μάτζερ, ο Άλεξ, ο Σερ, και έναν, ενώ συζητούσε λέει ο Ράφ με τους δικηγόρους του για το ποσό της αποζημίωσης, το Σαββάτο παίζανε Manchester Liverpool και έληξε το μάτς 1-3. Και αντί να συζητήσουν για το ποσό της αποζημίωσης, επεκτείνουν το συμβόλαιό του. Τρίβοντας βέβαια τα χέρια ο Σερ Άλεξ Φέργκσον γιατί έβλεπε ότι με τον Ράφ η Liverpool δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Ήδη πράγμα είναι και ο Ζωζέρε παιδάκι μου, όσο τον έχεις εκεί πέρα, Μια από τα ίδια. Δεν μπορεί το παλικάρι, δεν. Είναι πλέον ξεπερασμένος για μένα, έτσι. Ξεπερασμένος. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δείχνει να είναι στο τελείωμα η καριέρα του. Όσο αφορά τα ντουζένια, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τον έχουν πάρει πολύ και τα χρόνια. Ας κρατήσουμε μια πισινή. Δεν είπα αυτό. Απλά δεν τον βλέπω. Γιατί παραμένει και σε μεγάλο κλαμπ που αναμένεται στα κοντά να κάνει το comeback. Να δώσει άλλα 500-600 εκατομμύρια. Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι, από την τσέπη του τα δίνει. Εφόσον τα προσφέρουν οι Αμερικάνοι, σου λέει αυτό θα τα ξοδέψω. Νίκο, να σε ρωτήσω. Την Κυριακή έχεις το τελευταίο ταξίδι στην Καρδίτσα. Κλείνει, μετά... φίλε, κλείνει μια τουρνιά 4 ετών. Ναι. Μετά θα αναλάβουν οι άλλοι επαγγελματίες στα Λούσα ή θα πηγαίνεις και εσύ του. Δεν θα σου απαντήσω, αλλά θα σε ρωτήσω ποιο πιστεύεις ότι είναι το δίκαιο. Το δίκαιο το ξέρουμε όλοι ποιο είναι. Ποιο! Πες το! Να πηγαίνεις εσύ. Ναι! Ναι! Και εσύ δεν αλλά... Γιάννη Κόπτο! Θα παίζει όλη μέρα αυτό. Αλλά είναι ένα σοφουλαράκι, η ζωή δεν είναι δίκαιη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, καλέ μου φίλε. Άμα ρωτήσεις τον πατέρα θα σου πει άμα η ζωή είναι δίκαιη. Τουλάχιστον ξέρω ότι έχω όλους εσάς στο πλευρό μου. Γιατί είστε εσείς που με ακούτε 4 χρόνια. Και νομίζω ότι όταν από το Φιλότα, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή, να σου πω εγώ, σου δεν θα πω στην κόβω τη φάση. Πιστεύω ότι θα γυρνάω την Κυριακή και μόλις περάσουμε τα Μάλγαρα θα με περιμένει κόσμος. Να σου πω εγώ πώς την κόβω τη φάση. Κάτι ο Άκα, Λεωφόρους και Τούμπες να πηγαίνουν ο Χρήστος με τον Αλέξη και να πηγαίνει ο Νίκος στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, ναι. Λοιπόν, κύριε... τέλειωσε η Wolfsburg. Όχι, ναι, τελείωσε. Ναι. 0-1 κέρδισε και παραμένει. Αν μπορούμε να το βρούμε από φέτος, από τώρα, από σήμερα, ναι. Του χρόνου υποβιβασμό από τη Β στη Γ στη Γερμανία, η Holstein και η Έλλη μαζί όπως έκανε η Braunschweig φέτος. Λες, πέρυσι, κοίταξε πάντως και η Wolfsburg, αν συνεχίσει να φλερτάρει με τον υποβασμό τα επόμενα χρόνια,
θα την πληρώσω όπως την πλήρωσε και το Αμβούργο. Γιατί το Αμβούργο πολλά χρόνια έπαιζε με τη φωτιά και αυτό το σκάει. Και η Στουτγκάρδη έπαιξε 4 χρόνια με τη φωτιά και κάηκε. Ναι, η Στουτγκάρδη έπεσε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι αυτό, μπορεί να είναι δυσάρεστο να πέφτει ένα μεγάλο κλαμπ β' εθνική, αλλά είναι και ποδοσφαιρική υγεία. Δηλαδή, δεν είναι χαζή ξένη έτσι στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εγώ πιστεύω στο σπορ. Λέμε sportsman, είσαι sportsman. Δηλαδή, είσαι κύριο. Σκέψε ότι το 2002-2001, κάπου εκεί γύρω τέλο πάντων, η Newcastle με το 4ο μεγαλύτερο budget τη κατηγορία, Premier League, μου τι ξέρε, φίλε. Τι, και τώρα, αναφέρεις και ομάδα που δεν έχει την πολύ βαριά φανέλα, έτσι. Ναι. Έχουμε άπειρα παραδείγματα ομάδων τεραστίων κλαμπ που έχουν υποβαστεί. Θέλω να σου πω, ότι το τέταρτο μεγαλύτερο μπάτ όσο είναι λεφτά οι άνθρωποι. Αλλά η χημεία, ρε φίλε, δεν έπιασε. Έτσι. Και αφού δεν έπιασε η χημεία, πούτα. Έτσι, απλά αυτό το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δεν παίζεις καλά, χάνεις. Το αθλητισμός γενικά. Δεν έπαιξες καλά, αλλιώς θα το η μεγάλη ομάδα να το πάρει και τελείωσε. Άμα δεν πιάσει η χημεία, μπορεί να πιάσει η χειδίο. Τι να πιάσει? Ναι, το χειδίο, ναι. Αχ, τι χειδίο. Λοιπόν, καλώς. Καλό βράδυ. Έγινε το άλλο. Μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα της Λίβερπουλ. Άκου να σου πω, αύριο το πρωί, τέτοιο, τρόικα ακούς. Μην γίνηκαν σε επιτάφιος μόνο, σαβατιάτικα. Πρόσεχε. Τρόικα ακούς το πρωί. Όταν είμαι πρωινός, ναι. Το πρωί που παίζει τρόικα, εγώ κοιμάμαι. Θα σχολάσω έξω το πρωί, λίγο δύσκολο να ακούσω. Αύριο δεν θα ακούσεις, πότε θα ξανακούσεις? Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα βγεις και θα πεις στο Χρύσανθο, αυτό πες σε μένα τώρα. Ναι, το έχω κατά νου ούτως ή άλλως. Θα κάνουμε κίνημα. Απλά πρέπει να τελειώσει το βάσανο. Έτσι. Λοιπόν, άντε καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι ξεσηκώνεται ο λαός. Ξεσηκώνεται ο κόσμος. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι το σωστό. Κατάλαβες, θα κάνουμε τέτοιο, θα κάνουμε κατάληψη στο Λίμπερο. Να ξέρετε. Από βλέπω εδώ πέρα, ο Ζλάταν, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της United, την οποία αγαπάμε και οι δύο, έφαγε κόκκινη κάρτα και τώρα βλέπω το βιντεάκι, ορθώς την έφαγε, γιατί τραβάει σφαλιάρα σε ένα παίκτη που τον έχει μπροστά, δες εδώ πέρα τώρα. Τον τραβάει σφαλιάρα επειδή του έχει πατήσει το πόδι. Κατά λάθος τώρα ο παίκτης, ναι, που είναι με την πλάτη πάει προς τα πίσω και του πατάει το πόδι. Και τον τραβάει σφαλιάρα και μετά για να γλιτώσει την κόκκινη ο Ζλάταν, κάνει και καλά πονάει το πόδι του. Αλλά με την χρήση του βάρου, γιατί τον απέβαλε. Ήταν στο μάτς των Los Angeles Galaxy με την Montreal Impact και απευλήθη. Είπαμε νωρίτερα πριν το διάλειμμα ότι έγιναν σοβαρά επεισόδια σε αγώνα για την Vita Esca ανάμεσα στον Οκάμ και την Ιαρίστ. Ο νικητής έπαιρνε την άνοδο στην Αλφα Esca. Λοιπόν, στο 34ο λεπτό του αγώνα, λέει, ξέφυγαν από κάθε έλεγχο τα πράγματα. Ο παδί της φιλοξενούμενης ομάδας πέταξε αντικείμενα στον πάγκο των γηπεδούχων πριν να ακολουθήσει γενικευμένη σύραξη και είσοδός τους στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι και εγώ υποστηρικτής του κινήματος. Ελευθερώστε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο δεύτερος. Free Nick. Θα κρατήσουμε ψηλά τη σημαία, θα βγάλουμε και μπλουζάκια. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η τετραετία. Ναι, ρε φίλε. Έτσι. Έτσι. Χρόνια πολλά, Θανάση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Νέιρ. Ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Δεν μου λες, δεν σκεφτήκα να σε πούνε Κώστα. Είναι ο αδερφός μου ο Κώστας. Α, γι' αυτό, Δεν γινόταν. Τώρα 21 του μηνός. Αλλά σου πω κάτι. Άμα με βγάζανε Κώστα, ρε φίλε, θα έχανα δώρα. Σαν μικρό παιδί. Γιατί θα είχα ταυτόχρονα και ονομαστική γιορτή και γενέθλια, οπότε θα έπαιρνα ένα μόνο δώρο. Ναι, σου λέει θα γλιτώνουμε ένα δώρο το χρόνο όμως. Ναι, σωστά. Κωνσταντίνος Κυλώνης, έτσι είναι πιο ποιητικό, ας πούμε. Αλλά λες, έχει τον αδερφό σου, οπότε. Ναι, είναι αδερφό μου. Θανάσης είναι σαν υδραυλικό. Ναι, όντως. Σούλης Κυλώνης. Σάκης δεν μου, Σάκης. Όχι. Κοίταξε, και το Θανάση δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή. Δεν με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει σαν όνομα του Θανάσης. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό μου δώσαν. Πάμε παρακάτω. Ναι, τι να κάνει, δεν το διάλεξες εσύ. Σωστά. Τι άλλα νέα. Σαββατοκύριακο είδες τα αντίο, είδες Μπουφόν, Νιέστα, Τόρες από εδώ από εκεί. Ναι, τα παρακολούθησα όλο όσο μπόρεσα. Πάντως, ρε φίλε, σαν το αντίο του τότε δεν είχε. Δηλαδή, στο αντίο του τότε πέρυσι, παρόλο που δεν είμαι Ρώμα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί, δηλαδή είχαν σκηνοθετήσει τόσο ωραία το αποχαιρετιστήριο του παιχνίδι. Κάτι που δεν συνέβη ούτε με τον Μπουφόν, ούτε με τον Τόρες, ούτε με τον Ινιέστα. Ναι, τώρα είναι εντάξει. Ξέρεις, έχουν οι Ρωμαίοι, έχουν άλλο ταπεραμέντο. Ναι, είναι άλλο. Γιατί είναι Ιταλοί γενικά. Ήταν παιδί μου, ήταν ο Τότε, ήταν και μια περίπτωση που ίσως να ήταν και μεγαλύτερος από το ίδιο το κλαμπ που υπηρέτησε.
Ναι, όντως, ο Τότι τώρα στη Ρώμα ήταν. Ήταν, ρε παιδί μου, one man show, ας πούμε. Ναι. Ήταν κάτι παραπάνω από όλους από τον Ινιέστα στην Μπαρσελόνα. Ναι. Πιστεύω εγώ. Όχι ότι είναι μικρή η μονάδα η Ινιέστα. Όχι, ναι, τέρα, αλλά εντάξει, ναι, είναι τα κλαμπ πιο μεγάλα από του λέει. Και η Γιουβέντους είναι πιο μεγάλη από τον Μπουφόν. Τότε δεν ήταν. Ακριβώς, ναι, και η Μπάρσα είναι πιο μεγάλη από τον Ινιέστα. Άσε που στη φιέστα τη Μπάρσα βάλανε ένα DJ που έπαιζε κάτι καγκουριέ στην αρχή. Δηλαδή ξενέρωσα πάρα πολύ. Πολύ καγκουριά, ρε φίλε. Δηλαδή παρόλο που είμαι Μπάρσα, άσε γενικά που έχω ξενερώσει τα τελευταία χρόνια με την Μπάρσα. Αλλά είχαν βάλει ένα κάγκουρα DJ για μισή ώρα κάτι ντάμπα ντούμπα, κάτι κλακατσίμπα, αλλά λίγο γυφταριό λίγο η φάση μου φάνηκε. Τέλος πάντων. Καλατιέστο θέλαμε. Καλό, καλό. Λίγο γκλάμουρ. Τέλος πάντων. Για πάμε. Τι ήθελες να μου πεις. Νίκο, θα σε ρωτήσω. Ποιοι πιστεύεις από το φετινό ρόστερ του Άρη μπορούν να παίξουν βασικοί του χρόνου στη Super League? Βασικοί. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω. Ποιοι νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα καλό κορμό. Βασικοί στο. Α, περίμενε, γιατί έχει διαφορά η δεκάδα με το ρόστερ. Περίμενε. Άλλο να είσαι στην 11 και άλλο να είσαι στο ρόστερ. Από του φετινού, ναι. Όποιο πιστεύει εσύ που μπορεί του χρόνου να παίξει βασικό. Να είναι ένα κορμό. Πέντε άτομα θα είναι, έξι, δεν ξέρω. Τι θα μου πει. Πρέπει να το κρίνω εγώ αυτό δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, κατά τη γνώμη σου, ας πούμε. Ο Σόουζα, λέω εγώ. Σίγουρα, εντάξει, ναι. Ο Σόουζα. Ο Αναγνωστόπουλος. Ο Τζανακάκης. Γιατί, όχι, δεν κατάλαβα. Υποπροϋποθέσεις ο Δελιζήσης. Εμένα μ' αρέσει. Είναι αργός. Εμένα μ' αρέσει αυτό το δίδυμο. Είναι αργός και είπε ο Σπανός όταν ήρθε εδώ πέρα και μίλησε στον Αλέξη και στο Χρύσανθο μια πολύ σωστή κουβέντα. Ότι από αυτούς τους δύο πρέπει να ξεκινήσει να χτίσει τον Άρη της νέας σεζόν. Όχι απαραίτητα να είναι βασικός ο Δελιζήσης όλη τη χρονιά, αλλά μπορεί να σίγουρα έχει θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν. Κοίτα, το γενικό για μένα είναι ότι ο Άρης πρέπει να κρατήσει από αυτό το ρόστερ 10 παιδιά, 11 βαριά και να προσθέσει άλλους 13 με 14 ποδοσφαιριστές. Που πρόσεξε από τους 14, δηλαδή να πάρεις 7 βασικούς, 8 και να έχεις άλλους 3-4 από το φετινό ρόστερ. Δεν μπορείς να αλλάξεις την ομάδα τη μια μέρα στην άλλη. Να διώξεις ένα ολόκληρο ρόστερ και να φέρεις ένα καινούργιο. Ναι, όποτε, γι' αυτό σε ρωτάω, παιδί. Όποτε έχει 5, γίνει 6, αυτό. Που μπορούν να παίξουν βασικοί, ναι, ας πούμε. Δεν το έχεις καταφέρει. Ο Αναγνωστόπουλος για μένα στη Super League μπορεί να παίξει βασικός, ναι. Και ο Τζανακάκης μπορεί να παίξει βασικός. Και ο Σόουζα μπορεί για τον Τζανακάκη δεν θα τον έβαζα. Εγώ θα τον έβαζα. Να σου πω κάτι για τον Τζανακάκη. Φαν ήταν από τους σχετικά σταθερούς παίκτες στη φετινή σεζόν. Είχε και μεταπτώσεις στην απόδοση του βέβαια. Ο Τζανακάκης ανοίξει την κατηγορία των παικτών που θέλουν παιχνίδια για να βρουν ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Όταν ο Τζανακάκης άρχισε να παίρνει παιχνίδια σε κάποια φάση στο δεύτερο γύρο, σταθεροποιήθηκε στην 11άδα και ήταν αρκετά από τους καλούς του Άρη. Απλά ο Σπανός φέτος δεν είχε πολύ αυτή την πολυτέλεια να δίνει παιχνίδια σε παίκτες για να βρουν ρυθμού. Όπως μια αντίστοιχη περίπτωση τέτοιου ποδοσφαιριστή είναι ο Παυλίδης. Ο οποίος δεν φάνηκε φέτος όσο θα μπορούσε να φανεί, γιατί δεν πήρε κάποια συνεχόμενα μάτς για να βρει ρυθμό. Όπως επίσης ο Παυλίδης του χρόνου θα πρέπει να δουλέψει πολύ, γιατί λογικά θα μείνει πάνω στη φυσική του κατάσταση. Αλλά πιστεύω ότι τα μάτς που μπήκε σαν αλλαγή, στα περισσότερα βοήθησε. Βοήθησε, ναι. Ο Παυλίδης σε αυτά. Ναι, σίγουρα. Και αποτελέσματα, άμα δεις. Και γκολ πέτυχε, όπως και χθες που μπήκε ως αλλαγή. Και κρίσιμα γκολ, έτσι. Όχι goal. Τώρα. Σου βάλε και δύο σουτάρες που πήρανε δύο μάτς. Δηλαδή είναι 6 βαθμοί, δεν είναι. Ο Παυλίδης τις περισσότερες φορές που ξεκίνησε βασικός δεν απέδωσε όσο θα μπορούσε. Γιατί τις περισσότερες φορές ο Άρης τα πρώτα του ημίχρονα δεν ήταν καλός. Και ο Παυλίδης εκεί στο 60 και 70, η φυσική του κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι για 90 λεπτό. Αν κάτσει και δουλέψει. Κάτσε, 27 χρονών είναι. Γιατί να μην. Δεν είναι, δεν έχει να κάνει σχέση με την ηλικία. Είναι και το σώμα, είναι και ο οργανισμός κτλ. Αν κάτσει και δουλέψει ενδεχομένως αυτό το καλοκαίρι, μπορεί να το βελτιώσει αυτό το πράγμα. Πάντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που. Σαν άλλους βέβαια, που είναι λίγο παρεξηγημένος από κάποιους, όπως και ο Πασάς είναι παρεξηγημένος από μερικούς. Ο Πασάς, ο οποίος στη φετινή σεζόν αδικήθηκε πάρα πολύ, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος αγωνίστηκε σε μια θέση που δεν είναι η φυσική του, δηλαδή επιτελικός μέσος, δεν ξέρει τι θέση το παιδί. Ενώ τον είδε στα τελευταία δύο μάτς, που ναι, με ένα διάφορα, αλλά έπαιξε με ομάδες
που έδειξε ένα καλό πρόσωπο όπως η Σπάρτη και ο Πανσεραϊκός. Και ειδικά η Σπάρτη είχε κίνητρο κιόλας. Έπαιξε πιο ελεύθερα. Έπαιξε πιο ελεύθερα. Πέτυχε και δύο γκολ. Εντάξει. Όπως επίσης και ο Διαμαντόπουλος έχει θέσει το ρόστερ για μένα τη επόμενη σεζόν. Ως τρίτος φορ. Δηλαδή να είναι δεύτερος ο Νασλίδης, τρίτος ο Διαμαντόπουλος και να βρεις έναν από το εξωτερικό καλό ποιοτικό φορ. Ναι. Που εκεί θα κάνεις και την υπέρβαση. Μικρή υπέρβαση στο οικονομικό. Δηλαδή θα βρεις ένα παίχτη φόρ που θα το δώσει πάνω από 150 χιλιάρικα για να έρθει. Είναι δηλαδή 2-3 θέσεις που πρέπει να κάνεις τέτοια συμβόλαια. Για μένα τρία. Για μένα τρία. Ένα τέτοιο συμβόλαιο να κάνεις στα στόπερ. Αν μείνει ο Σόουζα, μπορεί και να μην το κάνεις, γιατί ο Σόουζα, αν μείνει, θα κάνει ένα συμβόλαιο στα 120 με 130 χιλιάρικα συν κάποια μπόνους. Μπορείς, αν θες, να φέρεις βέβαια και ένα ακόμα δίπλα του. Έναν παίχτη των 150.000 περίπου στα χαφ. Ένα τρεχαντήρι και για μένα ένα χαφ που θα πατάει και η περιοχή. Αυτός ο box to box. Και έναν επιθετικό σίγουρα και μην πω για δεκάρι. Και ένα τέτοιο φορ. Δεκάρι μπορείς να βρεις και πιο φθηνό. Άντε να δώσεις και ένα συμβόλαιο και εκεί πέρα. Δηλαδή είναι 3-4 συμβόλαια βγαίνουν που θα δώσεις πάνω από 100 χιλιάρικα. 150. Ναι, δηλαδή στις κέρυες θέσεις στις θέλεις να πούμε θέσεις, 4 ναι. καλά συμβόλαια. Εκεί στον άξονα και να βρεις δύο εξτρεμάκια τα οποία θα δώσεις λίγα λεφτά και θα πάρεις πολλά περισσότερα από αυτούς μέσα στο γήπεδο. Εκτός κάντε μας τεχνικούς διευθυντές, βρε. Εκτός αν του χρόνου, τι να πω, επειδή αν μείνει ο Μιλούνοβιτς, δεις έναν άλλο Μιλούνοβιτς στη Super League, δεν ξέρω. Δεν το αποκλείω. Γιατί ο Μιλούνοβιτς είναι ένας πολύ ντελικάτος ποδοσφαιριστής, soft θα το χαρακτήριζα, όχι απαραίτητα με κακό τρόπο, που μπορεί στη Super League να αποδώσει καλύτερα από τη στη Β' Εθνική. Λες να έχουμε μεταμόρφωση. Τι να σου πω, μακάρι. Άμα πάρει ευκαιρία. Στη Football League δεν τέριαξε. Άμα μείνει. Άμα μείνει, ναι, στη Football League δεν τέριαξε πάντως. Έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν ο Μιλούνοβιτς. Δεν λύγει. Άμα θέλει ο Άρης να τον. Ναι, το θέμα είναι πώς θα την αξιοποιήσει. Δηλαδή, ποιος προπονητής θα έρθει, θα το βάλει να παίξει. Είναι πολλά αυτό. Και δεν είναι μόνο. Γι' αυτό λέγαμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν νωρίτερα. Εκτός αν έχει βρει ο Θουκαρπίδης ήδη έναν άνθρωπο που έχει ήδη μελετήσει το ρόστερ και ξέρει τι θα κάνει, τι να πω. Πραγματικά. Δηλαδή να δεις ποιους θέλεις, ποιους δεν θέλεις από τη φετινή ομάδα. Εντάξει. Η μόνη θέση που λογικά δεν θα χρειαστεί ενίσχυση καθόλου είναι το εσωτέρμα. Αν νομίζω ότι με Αναγνωστόπουλο, Καντιμίρη, τον μικρό το Ματζάρι. Ή τον Αρβανίτη, με αυτήν την ομαζάρι. Ναι, ναι, ναι. Και φέτος και οι δύο δείξανε πολύ καλά στοιχεία. Και ειδικά ο Αναγνωστόπουλος. Κοίτα, ο Αναγνωστόπουλος. Όχι ότι ο Καντιμήρης ήταν άσχημος. Καντιμήρης χθες θύμιζε τερματοφύλακα Super League στις καλές του μέρες. Με τις αποκρούσεις που έκανε. Και ο Καντιμήρης είναι 35-36. Ο Αναγνωστόπουλος, αν μείνει του χρόνου. Κοίτα, ο Αναγνωστόπουλος, επειδή λέγεται το συμβόλαιό του, αν μείνει του χρόνου θα μείνει με έναν όρο. Θα είναι βασικός. Ο Αναγνωστόπουλος, από όσο ξέρω εγώ, αν δεν είναι. Αν δεν λογίζεται ως βασικός, δεν θα μείνει. Θέλει να παίξει. Και έχει δίκιο το παιδί. Ο Αναγνωστόπουλος που πήρε μια ευκαιρία και την άρπαξε από το κεφάλι που λένε και από τότε δεν βγήκε από την εντεκάδα. Γιατί θυμάσαι στην αρχή έπαιζε ο Καντιμήρης. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που αν εξελιχθεί κι άλλο, ο Άρης μπορεί να ωφεληθεί χρηματικά, οικονομικά από τον συγκεκριμένο παίχτη. Απλά πρόσεξε τώρα. Για κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Αναγνωστόπουλος και ο Σόουζα. Μπορεί να μας έχουν δείξει μια καλή εικόνα, αλλά θα πρέπει να δούμε και η Super League. Τον Μπασά, ας πούμε, τον έχω δει Super League. Ξέρω ότι μπορεί να τα αποκριθεί. Και ο Ιντζόγλου και ο Μουμίν. Όχι αναγκαστικά ως βασικοί, αλλά μπορούν να έχουν μια θέση στο ρόστερ. Ο Σόζα, ας πούμε, για παράδειγμα, που όντως είναι πολύ καλός και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, δεν ξέρεις πώς θα τα αποκριθεί η Super League. Εγώ πιστεύω ότι θα τα απεξέλθει μια χαρά. Μπορεί η Super League θα πάμε ελληνικό ή στην Premier League. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι το επίπεδο τόσο μεγαλύτερο. Δηλαδή, εντάξει, θα έχει 4-5 παιχνίδια με δυνατούς, αλλά όλες οι άλλες ομάδες, αφού ξέρει, το επίπεδο δεν είναι. Εγώ θέλω αυτό να φαντάζομαι δω. Εγώ, ναι, ότι θα ανταποκριθεί. Λέω εγώ. Εγώ θέλω να δω. Τέλος πάντων, να τελειώσει και το παιχνίδι της Κυριακής και από Δευτέρα μακάρι να έχουμε ανακοινώσιμα πράγματα από πλευράς ΠΑΕ. Αυτά. Έγινε. Άντε. Μακρηγορήσαμε. Καλό λοιπόν, βράδυ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Ψάει ο λαός για Άρη. Ναι ρε φίλε. Πραγματικά τέτοια ανάλυση 21 Μαΐου για τον Άρη της επόμενης σεζόν. Ούτε ο Σπανός με τον... Για τον Άρη μπορεί να κάνω κομπή. Άρα φίλε. Ολόκληρη τρίωρη. Σκαπανέας κανονικός. Αδιώξω το ζαγό να κάνω σκαπανέας κανονικός.
Λοιπόν, για του LA Galaxy που λέγαμε ότι αποβλήθηκε πριν ο Ιμπραϊμόβιτς, παρόλα αυτά, παρά ταύτα, άνοιξαν το σκορ. Προηγούνται με τον Καμαρά. Να δώσουμε και τα τελικά. Επαναλαμβάνουμε, Holstein Kiel Wolfsburg 0-1. Δεύτερη νίκη με τον γκολ του Κνόσε. Αν το λέω σωστά, Κνόσε, πώς λέει αυτός με την κεφαλιά μετά το corner. Λοιπόν, για την Wolfsburg, η οποία παραμένει στην Bundesliga. Τελικά στην Πρέμιερ της Ιρλανδίας, Derry City Bray Wanderers 2-0. Dundalk Waterford 2-0. Limerick Cork 0-2. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Χιλή, Deportes Temuco, San Luis Quillota 2-2. Quillota. Στην Β' Ισπανίας, Lugo Huesca 0-2. Καθυστερήσει και αυτό. Στην Αμερική, Montreal Impact Los Angeles Galaxy 0-1. Αποβλήθηκε ο Zlatan. Στην Ισλανδία, Fjolnir Reykjavik 1-77. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά. Τώρα, το αποχαιρετιστήριο του Πύρλο, τελευταίο του ποδοσφαιρικό παιχνίδι, φιλικό, White Stars, Blue Stars, έτσι ένα, μαζεύτηκε ένα τσούμο παικταράδες του παρελθόντος στο Μεάτσα, έληξε 7-7, αυτά είναι ρε φίλε, 7-7, over 13,5. Έτσι, για την ιστορία απλά να αναφέρω του σκόρερ, 2 έβαλε ο Πάτο, 1 ο Βιέρι, 3 ο Ιντζάγκη, ο Πίπο και 1 ο Μάτρι για την White Stars με την οποία έπαιζε ο Πύρλο. Και από την άλλη ομάδα έβαλε ο Σεφτσένκο, ο Κουαλιαρέλα, ο Κασάνο, ο Καφού, ο Ζέντορφ, ο Μπρόκι. Ο Μπρόκι, ρε φίλε. Από τους πιο χαμάλιδες μέσους. Αυτό ήταν χειρότερος και από τον Γκατούζο. Αυτό ήταν Σκαπανέας. Αυτό ήταν φίλε Σκαπανέας πεζικού. Λοιπόν, και ο Λούκα Τόνι. Αυτό ήταν σκόρερ για το φιλικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Τζιζέπε Μεάτσα του Μιλάνου. Αποχαιρετιστικό παιχνίδι για τον τεράστιο Ανδρέα Πύρλο. Λοιπόν, όπως είχαμε αντίο για Μπουφόν το Σάββατο στο Τωρίνο, είχαμε αντίο για τον Φερνάντο Τόρες, ο οποίος μάλιστα στο τελευταίο του μάτς, στο τελευταίο του επίσημο μάτς με την Ατλέτικο, γιατί από ό,τι διαβάζω τώρα θα παίξει και σε ένα φιλικό με κάτι Νιγηριανούς ή με την Εθνική Νιγηρίας, προφανώς θα παίξει Ατλέτικο και θα συμμετάσχει ο Τόρες. Πάντως, στο τελευταίο του επίσημο μάτς με την με την ερυθρόλευκη φανέλα της Ατλέτικο, πέτυχε 2 γκολ ο Φερνάντο Τόρες. Ήταν σαν να κλέψει εκκλησία, τον αποντάρισε anytime. Πόσο τώρες. Είναι. 2-2 κάτι, εντάξει, ήταν και φορ, έτσι, ξεκίνησε βασικός και βάλε 2 γκολ. 2 κάτι, μια στο 2-2 με την Νέιμπαρ. Είχαμε το αντίο και στον Αντρές Ινιέστα, ο οποίος δεν σκοράρε, αλλά του ετοίμασαν έτσι μια μεγαλοπρεπέστατη τη βραδιά οι θύνοντες στην Μπάρσα. Αν ξέρεις, το πρώτο μισάωρο που ήταν λίγο καγκουριά η φάση με τον Κάγκουρα τον DJ που έπαιζε ό,τι να είναι. Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε και σε κλίμα Μουντιάλ. Σε 25 περίπου μέρες ξεκινάει η μεγαλύτερη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Ρωσίας. 14 Ιουνίου, 5η απόγευμα, 14 Ιουνίου, Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Χι από εδώ μέχρι την Αγία Πετρούπολη. Κλασικά οι διοργανωτές, όταν δεν είναι και μεγαθύρια, γκελάρουν με ισοπαλίες στην πρεμιέρα. Ανακοινώθηκε σήμερα η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής στο τελευταίο πιθανότατα Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση, ο οποίος πήρε το χρυσό παπούτσι, πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη. Για 5η φορά στην καριέρα του. Επίδοση ρεκόρ. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Και η είδηση, κάτι βέβαια που ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, εγώ διαφωνώ κάθετα με τον Σαμπάουλη. Θα μου πεις ποιος είμαι εγώ μπροστά στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής, είναι ότι ο Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά με την Ίντερ, η Ίντερ η οποία έκλεψε ματσάρα πραγματικά μεγάλο παιχνίδι στο βράδυ στο Ολύμπικο. Λάτσιο Ίντερ 2-3, 2-1 μέχρι το 78. Η Λάτσιο, η οποία έπαιρνε το τελευταίο εισιτήριο για το Champions League από την Ιταλία και με ισοπαλία. Κέρδιζε μέχρι το 78 και κατάφερε να χάσει 2-3. Και για να δεις τώρα τι είναι η μπάλα, που την είχε πει ο Όσιμ Πόρνη και ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Ο Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός της Λάτσιο, ο οποίος έχει υπογράψει ήδη στην Ίντερ για τη νέα χρονιά. Ξεκίνησε βασικός. Και είναι αυτός που κάνει το πέναλτι στον Ικάρντι, με το οποίο ισοφαρίζει ο Αργεντίνος και ξεκινάει η αντεπίθεση της Ίντερ. Τα πήρε. Λοιπόν, τα πήρε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, η Αργεντινή θα πάει η Ρωσία με τερματοφύλακες, τον Ρομέρο της United, τον Αρμάνι της Liverpool και τον Καμπαγέρο της Chelsea. Από αμυντικούς έχουμε Μερκάδο Σεβίλη, Φάσιο Ρώμα, Οταμέντι City, Ανσάλτι Τωρίνο, Ταλιαφίκο Άγιαξ, Ρόχο United και Ακούνια Sporting. Την Sporting την οποία πρέπει να την ευχαριστήσουμε για την απώλεια του τίτλου χθες στην Πορτογαλία στο κύπελο. Παίξαμε άσο άβες και δικαιωθήκαμε. Λοιπόν, σιγά μην έπαιρνε κύπελο η Sporting μετά τα όσα συνέβησαν μεσοβδόμαδα με τα ξυλίκια και με τις καταστροφές στο προπονητικό στο κέντρο. Από μέσους η Αργεντινή θα έχει Μπανέγα Σεβίλη, Μασεράνο, ο οποίος παίζει πλέον στην Χεμπέι Φόρτσουν στην Κίνα,
τον Σάλβιο από την Μπενφίκα, τον Μπίλια της Μίλαν, πρώην Λάτσιο, τη Μαρία Παρή, όπως και τον Λοσέλσο, και αυτό στην Παρή, με πολύ καλά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, τον Λαντσίνη της West Ham, τον Μάξι Μέσα της Ιντεπεντιέντε, είναι μόλις ένας από τους τρεις που παίζουν στο αργεντίνικο πρωτάθλημα, όπως και ο Κριστιαν Παβόν της Μπόκα Τζούνιος, και από θετικούς έχουμε Λιονέλ Μέση, Σέρχιο Αγουέρο, Γκονζάλο Ιγουάιν και Πάολο Ντιμπάλα. Θα μου πεις, πού να χωρέσει και ο Ικάρντι. Εντάξει, εγώ τον Ιγουάιν δεν τον γουστάρω. Τα νούμερα του βέβαια δεν μπορούν να τα προσπεράσει εύκολα. Έτσι. Είναι από τους πλέον αποτελεσματικούς επιθετικούς όσον αφορά τους συλλόγους με τους οποίους έχει αγωνιστεί. Γιατί στην εθνική ομάδα θα μου πεις, ο Μέση τι έχει κάνει, που είναι ο κορυφαίος του κόσμου, με την εθνική ομάδα ελάχιστα πράγματα. Πάντως η λογική λέει ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, καθώς τώρα είναι πόσο στα 31, στα 32 ο Μέση. Σιγά μην προλάβει να παίξει στο Κατάρ. Για να δούμε αν θα καταφέρει να οδηγήσει την Αργεντινή στην κατάξυση του τροπαίου, γιατί αν δεν το πετύχει, πάντα θα υπάρχουν αντιρρήσεις για το αν είναι ο μεγαλύτερος. Καλά, σε ένα θέμα που ούτως ή άλλως πάντα θα επιδέχεται αμφισβητήσεις και πολύ ωραίες κουβέντες και ατέρμονες συζητήσεις. Λοιπόν, για το αν είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ή όχι. Μια και μιλάμε για εθνικές ομάδες, να πούμε ότι ο Ράτζα Ναϊγκολάν, ο Βέλγος μέσος της Ρώμα, αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα του Βελγίου παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και αυτό έχει να κάνει με την μη κλίση του στην αποστολή την Μουντιαλική από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, λοιπόν, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε την προεπιλογή αποτελούμενη από 28 παίκτες για το Μουντιάλ της Ρωσίας, από την οποία απουσιάζει το όνομα του Ράτζα Ναϊγκολάν. Παράξενο, γιατί είναι από τα πιο σκυλιά χαφ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μετά από 30 συμμετοχές με την Εθνική Βελγίου, στις οποίες πέτυχε μάλιστα και 6 γκολ, αποχώρησε από την εθνική ομάδα του Βελγίου ο Ναϊγκολάν. Ούτε ο Μιραλάς είναι στις κλίσεις του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Εντάξει, αυτό βέβαια ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Το Βέλγιο, το οποίο έχει σούπερ φρουνιά, και αν έχει οριμάσει ποδοσφαιρικά, μπορεί και να κάνει την έκπληξη, γιατί τους περιμέναμε δυνατούς τους Βέλγους και στο Euro της Γαλλίας, αλλά με το που πήγαν εκεί στα νοκάουτ, τα έκαναν πάνω τα κακάκια. Εντάξει, δεν έχουν φανέλα, αλλά κάποια στιγμή, φίλε, μπορεί να κάνουν κάτι. Τώρα δεν ξέρω για κατάκτηση, αλλά το να προχωρήσουν αρκετά. Λοιπόν, με Κουρτουά, Μινιολέ, Αλντερβάιλερτ, Κομπανί, Λουκάκου, τα αδέρφια Λουκάκου, αμυντικός της Λάτσο και ο Ρωμέλο της United, το Μενιέ της Παρί, ο Φερμάιλεν της Μπάρσα, αυτός, φίλε, πώς έχει βγάλει λεφτά, μοιάζει τραυματίας, είναι, τον πήρε και Μουντιάλ. Λέει τώρα, φίλε, ο Ναϊγκολάν πώς να μην νιώθει ρηγμένος. Παίζει ακατάπαυστα με τη Ρώμα, δεν τραυματίζεται ποτέ, δεν τον παίρνει και παίρνει σε άλλη θέση βέβαια τον Φερμάιλεν, ο οποίος δεν έχει παίξει ολόκληρο πρωτάθλημα ποτέ στην καριέρα του. Μάλιστα, στόπερ δεν είναι. Στόπερ, ναι, αλλά είναι πάντα τραυματίας, φίλε, πάντα. Εδώ πριν από κανένα 20 ημέρο έκανε την επανεμφάνισή του με την Μπάρσα και κατευθείαν τραυματίστηκε πάλι. Εντάξει. Και χθες τον έβαλε στην φιέστα της Μπάρσα, πήρε το τρόπαιο, θα πήρε και το πριμ, τον Μπακίρι. Φερτόγεν, Τότεναμ, Καράσκο, Τσαντλί, Ντεμπρόινε, Ντεμπελέ, Ντεντόκερ, Φελαϊνί, Αζάρ, τα αδέρφια Αζάρ. Λοιπόν, το Βέλγιο πρέπει να είναι η μοναδική εθνική που η μουντιαλική της αποστολή θα πάει με δυο διάδες αδερφών. Εντέν Αζάρ Τσέλσι και Τοργκάν Αζάρ Γκλάντμπαχ, Τζόρνταν Λουκάκου Λάτσιο και Ρωμέλο Λουκάκου United. Ο Βίτσελ, ο Μπατσουαγί, ο Μπεντέκ, ο Γιανουζάη, ο Γιανουζάκος, όλοι μέσα είναι. Ο Μέρτενς της Νάπολη. Εντάξει, έχει πολύ πράγμα το Βέλγιο. Έχει πολύ πράγμα το Βέλγιο που έχει βοηθό προπονητή τον Τιερί Ανρί. Βοηθός του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι ο Τιερί Ανρί. Δεν τον έχουν οι Γάλλοι και τον έχει το Βέλγιο. Ποιος είναι τέτοια ώρα. Πώς. Ποιος είναι μήνα. Τι έγινε. Πώς μην το πες. Ας το διάλεξε. Λοιπόν. Μην πεις στον αέρα 11:59. Όχι, φίλε, όχι. Δες μόνο ποιος με έστειλε μήνυμα. 11:59. Έλα, ρε. Μιλάμε για την απόλυτη δυνατός. Τρέλα. Τώρα δεν χρειάζεται να ξυπνήσει νωρίς, κατάλαβες. Ο Μπουφόν λέει σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παρί σήμερα. 8 χαρτιά το χρόνο. Όχι, εδώ το ρεπορτάζ λέει σύμφωνα με κάποιους του πρότεινε η Παρί συμβόλαιο μέχρι το 20 με αιτήσεις αποδοχές 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και αύριο. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, όντως του πρότειναν διετές συμβόλαιο, αλλά με 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντάξει, όπως και να έχει, τι 7, τι 4. Σε 40 το μπακύρι είναι μπακύρι. Καθόλου. Τα συντάξιμα. Έχει βγάλει ήδη να φάνε και τα τρισέγγονά του. Άλλη είδηση, παράξενη και δυσάρεστη, ότι κλάπηκε, λέει,
η προτομή του αείμνηστου Γιώργου Μητσιμπόνα έξω από το γήπεδο του Τυρνάβου, της γενέτειράς του. Άκου να δεις τι γίνεται στον Τυρνάβο που βγάζει κορυφαίο τσίπουρο. Και μια τελευταία είδηση από Ιταλία μεριά για να κλείσουμε. Ο Πέπε Ρένα, ο Πάολο Καναβάρο και ο Σαλβατόρε Αρόνικα, τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ιταλία. Ο Ρένα με την Νάπολη του χρόνου θα παίζει με τη Μίλαν, έχει κλείσει τη Μίλαν. Ο Πάολο Καναβάρο, ο οποίος είναι ο αδερφός του Φάμπιο, που έκανε και τη μεγαλύτερη καριέρα. Και ο Σαλβατόρε Αρόνικα είναι Ιταλός αμυντικός της Παλέρμο. Και οι τρεις κατηγορούνται από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για στενές σχέσεις με τη μαφία της Νάπολη, την Καμόρα. Ο Πέπε Ρένα λέει πήρε κάτι δωράκια, κάτι πακέτα διακοπόρ και κάτι λιμουζίνες κτλ. Ο Καναβάρο λέει για εξασφάλιση παράνομη εισιτηρίων για μάτς της Νάπολη, για μαύρη αγορά κτλ. Και ο Αρόνικα κατηγορείται και λέει για συχνές συναντήσεις με μέλη της Καμόρα. Μάλιστα. Όλα αυτά συμβαίνουν στον καλό μαγικό κόσμο του Κάλτσιο. Κάλτσιο. Λοιπόν. Αποχαιρετούμε. Σιγά σιγά. Μόντρα λίπα εκτός Λος Άντζελες Γκάλαξη 0-1 τελικό. Και Φιολνίρ Ρέγιαβικ 1-88. Λούγκο Βέσκα 0-2 τελικό. Και στην Χιλή Ντεπόρτε Τεμούκο Σαν Λουίς Κιγιώτα 2-2. Όλα αυτά είναι τελικά. Κάποτε νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Ωραία. Και για σήμερα. Θα τα πούμε και αύριο. Αύριο ίσως να έχουμε μια έτσι διαφορετική μίνι συνέντευξη. Ποιον? Θα δούμε. Αθλητής. Αθλητής. Μου βρίσκα να χάσει. Αθλητής Φέρλπης. Δεν πάει το μυαλό. Θα σου πω όταν κλείσουμε. Ίσως. Ταλεντάκι. Μεγάλο ταλεντάκι. Δεν το ξέρεις, παιδί μου, δεν το ξέρεις. Θα σου πω εκτός. Αν τέλος πάντων κλείσει η φάση, αύριο μετά τις 11 θα κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα με έναν εξαιρετικά ταλαντούχο. Έτσι, δικό μας είναι ο Μάρκο Ασένσιο. Καλησπέρα. Ολα Μάρκο. Ολα Θανάση. Τερματοφύλακας είναι. Άντε σου δίνω και τέτοιο. Είναι ο νέος Μπουφών. Ο νέος Μπουφών. Έλα τώρα εντάξει. Χαβαλέ κάνω. Είναι ο Τζίτζι τον Αρούμα. Είναι άκρος ταλαντούχος. Τώρα απλά κάνω χαβαλέ με το νέος Μπουφών. Μποντιόρνο Τζίτζι. Λοιπόν κλείνουμε. Κλείνουμε. Άντε φυλάκια. Γιώργος Αγόρας Ζούγκλα. Τα λέμε αύριο ξανά λίγο μετά τις 10. Καλό σας βράδυ.